Τι έγινε, ακόμα δεν αρχίσαμε. Δεν μπήκαμε στην εκπομπή. Juventus Bologna 0-1, 18 φράγκα το διπλό στο 33. Ο Σερ Άλεξ Φέργκισον ευσπεσμένα στο νοσοκομείο με αιμάτωμα στο κεφάλι. Πολύ κρίσιμη κατάσταση για το θρύλο του αγγλικού ποδοσφαίρου, για το Σερ Άλεξ Φέργκισον. Δίνει τη μεγαλύτερη μάχη και κρισιμότερη στη ζωή του. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά για αυτό το θρύλο του αγγλικού ποδοσφαίρου και να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο της υγείας του ο Σερ Άλεξ Φέργκισον και να επανέλθει κανονικά στους ρυθμούς του. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λίμπερο 107,4 στον FM, Τάσος Τρέγας Ιατρόπουλος στο μικρόφωνο, Στέλιος Παπαντονίου για άλλο ένα βράδυ εδώ συντροφιά παρέτσα. Είναι εδώ και η φίλη μας η Μέρη από το Περιστέρι Αττικής, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Όλη αυτή η παρέα εδώ πέρα στο στούντιο μαζί θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Ένα δίωρο αθλητικό με ενημέρωση, με ανταλλαγή απόψεων για όλα τα συμβάντα, τα αθλητικά τα οποία γίνονται εδώ στην Αιθιοπία της Ευρώπης. Γιατί πραγματικά είμαστε η Αιθιοπία της Ευρώπης στα αθλητικά. Καλησπέρα Στέλιο Παπαντονίου. Καλησπέρα, τι λέει. Καλά φίλε μου, καλά. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Μέρη, άλλο ένα βράδυ που είναι εδώ στο στούντιο παρέτσα μας. Γεια σου Μερούλα. Καλησπέρα. Καλώς όρισες στην εκπομπή. Έχεις ξαναέρθει. Ναι. 3-4 φορές στα τόσα χρόνια που κάνουμε εκπομπές, οπότε δεν θα σε ρωτήσω τα συναισθήματά σου, θεωρείσαι πλέον έμπειρη. Έτσι, ναι. Θα θέλαμε και τη δική σου τοποθέτηση, γιατί είναι αυτό που λέμε ότι υπάρχουν κάποια θηλυκά τα οποία, εντάξει, είναι μετρημένα βέβαια στο δάχτυλο του ενός χεριού, τα οποία αξίζουν για πολλά αρσενικά. Ναι, ναι, και από ήθος και από άποψη, αλλά και από χιλιόμετρα, έτσι. Μία από αυτές είσαι και εσύ, λοιπόν. Και πραγματικά σου βγάζω το καπέλο για την πίστη, την αγάπη και την τρέλα που δείχνεις για αυτή την ομάδα. Να σε γερή, ρε Μερούλα. Λοιπόν, κοντά μας άλλο ένα βράδυ είναι το Ζερίμες για το πολύ ο Ζήκος της Τούμπας. Παρδεσία γεύσεων από μεγάλη ποικιλία κρεατικών. Νόστιμο φρέσκο θαλασσινό σας περιμένω να τις απολαύσετε με την παρέα σας. Συνοδευόμενες πάντα φυσικά από πλήρη γκάμα ποτό. Στο Ζήκο της Τούμπας. Προσιτές λαϊκές τιμές, φροντίδα για τον πελάτη, ποιότητα στα εδέσματα, ζεστός και ευχάριστος ο χώρος. Γρήγορη εξυπηρέτηση, όλοι αυτοί είναι οι λόγοι που σας οδηγούν στην Ανατολική Στράκη 63 στην Κάτω Τούμπα. Στο Ζερίμι Ζωτοπολείο, ο Ζήκος της Τούμπας, ο φίλος μας ο Αρίστος, με τους εκπληκτικούς μεζέδες και τις μοναδικές γεύσεις που έχει στο μεζεδοπολείο ο Ζήκος της Τούμπας. Τηλεφωνήστε τώρα για να απολαύσετε όλα αυτά που σας λέμε στο 2311-242-153, επαναλαμβάνω, σημειώστε το, 2311-242-153 για ρεζερβέ, αλλά και για να κάνετε την παραγγελία για το σπίτι με την παρέα σας, με τη σύζυγο, με τη φίλη σας, με το φίλο σας, με όποιον θέλετε. Χρόνος παράδοση για την παραγγελία σας 20 με 30 λεπτά, δηλαδή η διαδικασία είναι απλή. Σηκώστε τώρα το τηλεφωνάκι 2311-242-153, παραγγέλνετε ό,τι αγαπάει η ψυχή σας, από μπριζόλα καπνιστή σχάρας μέχρι σμυρνέικα σουτζουκάκια, μέχρι μοσχαρίσια γάλακτος, μέχρι σουβλάκι, μπιφτεκάκι, ψαρικό, ό,τι γουστάρεις, τα πάντα special. Special όταν λέμε δεν υπάρχει, ρε παιδί μου. Εγγύηση. Και σε 20 με 30 λεπτάκια πηγαίνεις Ανατολικής Τράκης 63 με προσιτές λαϊκές τιμές και παραλαμβάνεις τα special, όλα αυτά εδέσματα του Ζήκου της Τούμπας. Για όσους φίλους μας ακούτε τώρα, θα το πούμε 3-4 φορές στην εκπομπή πριν ξεκινήσουμε τα θέματά μας, την ενημέρωσή μας. Κληρώνουμε σήμερα μια ευγενική προσφορά από το Club Bauk Ρόδου, μια μπλουζάρα, μπλουζάρα, όταν λέμε μπλουζάρα, μπλουζάρα, μπρος και πίσω με special στάμπα, 100% Bauk, από το Club Bauk Ρόδου. Μία μπλούζα θα γίνει δική σας σήμερα, μετά από κλήρωση που θα την κάνουμε στις 12 η ώρα. Η διαδικασία είναι απλή. Πληκτρολογείτε FM, αφήνετε ένα κενό, γράψτε το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη μπλούζα και στέλνετε το στο 54-526. Επαναλαμβάνω, FM κενό, ονοματεπώνυμο απαραίτητα, αποστολή στο 54-526. Για τους φίλους που δεν έχουν τη δυνατότητα να στείλουν μήνυμα στην SMS χέρα μας, μπορείτε να μπείτε, εφόσον είστε μέλη, στην ομάδα Ασπρόμαυρες Πτήσεις στο Facebook. Είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε το όνομά σας. Μπείτε στα μηνύματα στις Ασπρόμαυρες Πτήσεις, στην ομάδα μας στο Facebook, η οποία έχει 11.500 μέλη. Καλά ακούτε. Και βάλτε μόνο το όνομά σας και τη λέξη μπλούζα
στα μηνύματα τα εισερχόμενα. Όσοι δεν είστε μέλη, μπορείτε να μπείτε στο πινακάκι της αναζήτησης επάνω, πληκτρολογήστε ασπρόμαυρες πτήσεις, κάντε το αίτημά σας, θα το κάνουμε δεκτό αμέσως και θα γίνετε και εσείς μέλη. Γράψτε και το όνομά σας για να μπείτε στην κλήρωση για μια μπλουζάρα, επαναλαμβάνω, από το Club ΠΑΟΚ Ρόδου, ευγενική προσφορά και από τα παιδιά, αλλά να ευχαριστήσουμε και τη Μέρη που μετέφερε αυτά τα μπλουζάκια. Δεν θυμάμαι πόσα είναι, Μέρη. Είναι πέντε μπλουζάκια. Είναι. Πέντε μπλουζάκια. Και τα πέντε θα τα κληρώσουμε. Σε επόμενες πέντε, από σήμερα δηλαδή, με Σάββατο Κυριακή που είναι τελικός, το επόμενο Σαββατοκύριακο και ένα ακόμα Σάββατο, θα κληρώσουμε πέντε μπλουζάκια. Θα τα δώσουμε. Και θα έχουμε και ξαφνικό θάνατο. Τι εννοώ, θα έχουμε εδώ το μπλουζάκι. Θα λέμε από τώρα και στο εξής, όποιος ο πρώτος που θα έρθει εδώ, λέω το Σοφού 18, έχει τσακώσει και τον μπουζάκι. Τα τρία θα τα κάνουμε κλήρωση με μηνύματα στην ομάδα Ασπρόμαυρες Πτήσεις και στην SMS-χέρα και τα δύο με ξαφνικό θάνατο. Αύριο θα έχουμε ξαφνικό θάνατο. Δηλαδή, σε ανύποπτη στιγμή της εκπομπής, λέω, όποιος έρθει πρώτος, λέω το Σοφού 18 στον έκτο, πήρε την μπλουζάρα από το Club ΠΑΟΚ Ρόδου. Μπλουζάρα μπρος και πίσω, θα πάρετε πλάκα. Δεν σας λέω τίποτα άλλο. Θα τη βάλουμε αύριο φωτογραφία και στις Ασπρόμαυρες Πτήσεις στο Facebook στην ομάδα μας. Αυτά και με τις κληρώσεις, αυτά και με τις μπλούζες, αυτά και με τους υποστηρικτές της εκπομπής. Πάμε λίγο να ενημερώσουμε, Στέλιο Παντονίου, τα σημερινά αποτελέσματα για Super League. Έτσι, τι έγινε, έχουμε και μπάσκετ. Έχουμε τα αποτελέσματα. Μπάσκετ, εντάξει, Football League δεν είχαμε. Είχαμε Football League, απλώς δεν έπεσε ο Άρης. Φιλικό με τον Δεσσαλικό. Στο 3-0 το άφησα, δεν ξέρω τι έγινε. Θα μας ενημερώσει ο Στέλιος Παντονίου, γι' αυτό είναι άλλωστε εδώ. Μετά θα πούμε για τον πρωταθλητή 2017-2018, ο οποίος είναι ο ΠΑΟΚ. Πρωταθλητή αγωνιστικά μιλάμε, έτσι. Μέσα στο χόρτο, όχι στα δικαστήρια. Ο αρσενικός πρωταθλητής, αυτός που είναι ο άντρας πρωταθλητής που λέμε. Εντάξει, οι γυναικούλες πρωταθλήτριες στο θηλυκό πρωτάθλημα πήγε κάτω στην Αθήνα. Το δώσανε η Υφυπουργοί Αθλητισμού, το δώσανε τα δικαστήρια, το δώσανε οι δικαστές, το δώσανε. Είναι ένα χάρτινο θηλυκό πρωτάθλημα. Αυτό που πανηγυρίζουν σήμερα αυτοί που λέγονται προσφυγική ομάδα. Ναι. Εντάξει. Να το χαίρονται δύο πρωτάθλημα. Εγώ βλέπω και στους πανηγυρισμούς ακόμα κοιτάνε χαμηλά. Χαμηλά κοιτάνε οι ένοχοι. Οι πραγματικοί πρωταθλητές έχουν 70 πόντους. 70 βαθμούς μέσα στο χόρτο και ένα μάτς λιγότερο. 70 πόντους και ένα μάτς λιγότερο ομάδα στη Super League δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτοί είναι οι πραγματικοί πρωταθλητές. Θα τα πούμε λίγο εκτενέστερα, αφού ενημερώσει ο Στέλιος Παπαντονίου για τα αποτελέσματα της Super League. Έλα, πάμε. Πάμε για την τελευταία αγωνιστική. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια τα οποία έγιναν σήμερα. Λάρισα Λαμία 1-1. Απόλλων Σμύρνης ΑΕΚ 0-1. Ατρόμητος Κέρκυρα 4-0. ΠΑΟΚ Πλατανιάς 3-0 και αύριο στις 7 παίζουν Παναθηναϊκός Ξάνθη, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, Πανιώνιος Λεβαδιακός. Μέσα στην εβδομάδα αυτό το παιχνίδι είχε πολύ ζουμί, καθώς όρισαν τον Κομίνη και τον άλλαξαν μετά από 2 ώρες. Δήλωσε, λέει, τραυματίας. Λέει, μετά είπαν ότι γέννησε η γυναίκα του. Εγώ δεν με νοιάζει τι στην ευχή της Παναγίας έγινε με τον επικίνδυνο αυτό άνθρωπο. Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος είναι επικίνδυνος. Εντάξει, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο συγκεκριμένος διαιτητής, ο Κομίνης, είναι ό,τι πιο επικίνδυνο, μαζί με τον Αρετόπουλο και τα συνάφια, Τριτσόνιδες, Στυλιάρες και τα λοιπά, υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική διαιτησία. Είναι ένας κάκιστος διαιτητής, ένας ύποπτος διαιτητής, τον οποίο το συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο πρέπει να είναι κίτρινο και δεν είναι κόκκινο, να το ξέρετε, τον προωθεί και θα το δείτε και ισανότερα, να το ξέρετε, το συγκεκριμένο κύριο. Εντάξει, παίζουν παρακάτω. Και ολοκληρώνεται η 30η αγωνιστική της Super League με τον αγώνα του ΠΑΣ Γιάννενα με τον Ολυμπιακό. Το οποίο έχει ενδιαφέρον αν θα σκοράρει 2 γκολ ο Ανσαριφάντ. Ανσαριφάντ να ισοφαρίσει τον Πρίγκεβιτς. 2 ή 3 θέλει. 2. Ήταν ισόβαθμοι, ναι. Και σήμερα ο Πρίγκεβιτς έβαλε 2 γκολ. Ειδικά το 3ο γκολ είναι ζωγραφιά. Γκολάρα, έτσι. Γκολάρα. Και η πάσα του Βιερίνια εκεί. Και αυτό είναι διαβήτης, φίλε. Αυτή η παλιά που βγάζει δεν έχει τέτοιο παίχτη στην Ελλάδα. Τέτοιο ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα δεν υπάρχει σαν το Βιερίνια. Βγάζει μία παλιά διαβήτη και το γκολ που βάζει ο Κοτσίδας είναι γκολ Champions League, φίλε. Ναι. Είναι γκολ Champions League. Δες το, δηλαδή πρόσεξε το όλο. Εκτέλεση,
σήκωμα, άλμα και τελείωμα με το κεφάλι είναι goal Champions League. Πάμε λίγο και στη βαθμολογία, την αλλάξανε και στη Super League. Βασικά να την πούμε μήπως αύριο που θα παιχτούν όλα τα παιχνίδια. Να σου πω καλύτερα, έχεις δίκιο. Γιατί τώρα είναι μισή. Έχεις απόλυτο δίκιο. Επόμενη αγωνιστική δεν υπάρχει. Επόμενη αγωνιστική όχι, είναι, λοιπόν, είναι φινάλε. Πάμε να δούμε λίγο τα παιχνίδια της Football League. Να πούμε το, να πάρουμε τα παιχνίδια με τη σειρά. Την Παρασκευή είχαμε το Σπάρτη Εργοτέλης 2-2. Ναι. Τώρα θα πάρουμε και τις γραμμές τους φίλους. Ναι, στα σημερινά θα τα πούμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Α, η Ελένη είναι. Εντάξει. Κάτσε να βγάλουμε την Ελένη. Ναι, πάμε στην Ελένη. Τα λέμε μετά. Έλα, Ελένη μου. Καλησπέρα, Ελένη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήταν αδύνατο να μιλήσουμε πριν στην μεικτή ζώνη. Ναι. Γιατί είχε τόσο κόσμο, τόσα πιτσιρίκια. Γινόταν χαμός. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε πολύ διάθεση από τους παίκτες και όχι μόνο. Θα σας αναφέρω απλά ένα σκηνικό. Την ώρα που μιλούσε ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, προφανώς οι παίκτες του δεν τον άφησαν σε ησυχία. Εκεί λοιπόν που υπάρχει το πινακάκι που σημειώνουμε τα ονόματα των πολυτιμότερων της αγωνιστικής και έπρεπε, έλειπε το όνομα του Diego Bisnesvar γιατί ήταν το τελευταίο που έπρεπε να προσθέσουμε στην σχετική λίστα. Πήρε το Μαρκαδόν ο Αντελίνο Βιερίνια την ώρα που έβγαινε από τα αποδυτήρια και έγραψε Diego Maradona. Δεν παίζεται. Το βλέπει φυσικά ο Bisnesvar, υπάρχει μια μικρή διακοπή, γέλια, πειράγματα και έφυγε ο Αντελίνο. Γενικώς πολύ ωραίο κλίμα. Και αφού έφυγε ο Αντελίνο και συνέχισε λοιπόν ο Μπίσεσβαρ με όση σοβαρότητα μπορούσε να τις δηλώσει του, βγήκε ο Βαρέλα και ο Κάνιας, οι οποίοι αντιλαμβανόμενοι πως ο συμπαίκτης τους είναι ιδιαίτερα σοβαρός, πήγαν μπροστά στις κάμερες για να διακόψουν για άλλη μια φορά την συνέντευξη, φώναζαν The Artist, το Artistas, έτσι, το παρατσούκλι του Ολλανδού. Γενικώς πολύ όμορφο, πολύ οικογενειακό το κλίμα. Βεβαίως στις δηλώσεις τους όλοι λένε την πραγματικότητα, αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Όπως είπε και ο Μπίσεσβαρ, περιμέναμε διαφορετικά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σκεφτόμασταν ότι στο τελευταίο παιχνίδι θα γινόταν η φιέστα και θα ήμασταν πρωταθλητές. Κάναμε τη δουλειά μας όπως έπρεπε, αλλά όσα έγιναν μας στέρισαν τη χαρά. Είμαστε ικανοποιημένοι από τη δουλειά μας. Ευχαριστώ όσους με ψήφισαν. Είδαμε όλοι τι έγινε την φετινή χρονιά. Νιώθουμε πρωταθλητές. Πήραμε το πρωτάθλημα μέσα στο γήπεδο. Οι φίλαθλοι έχουν δίκιο να νιώθουν από αυτή. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν παίξαμε δύο παιχνίδια και μάλιστα μας στέρισαν και βαθμούς από αυτά τα παιχνίδια. Θέλω να δώσω πίσω στον κόσμο αυτή τη χαρά. Θέλουμε να τους κάνουμε χαρούμενους. Εγώ προσωπικά, όπως είπε και ο Μπίσεσβαρ, δεν περίμενα τόσο κόσμο σήμερα στο γήπεδο. Έχουμε μπροστά μας έναν τελικό και πρέπει να γράψουμε ιστορία και να φέρουμε ένα ακόμη τρόπαιο σε αυτήν την ομάδα. Βεβαίως δεν υπάρχουν φαβορί στον τελικό. Σαφώς ρόλο θα παίξει το πώς θα είσαι στο γήπεδο εκείνη την ημέρα, αν θα σου βγει το πλάνο. Ελπίζω να είμαστε 100% έτοιμοι, γιατί το θέλουμε πολύ. Θέλουμε να γράψουμε ιστορία και θέλουμε να φέρουμε τουλάχιστον αυτή την κούπα στην Θεσσαλονίκη. Αυτό ήταν το νόημα, το κεντρικό νόημα του Μπίσεσβαρ. Ήταν ο μόνος ο οποίος από τους ποδοσφαιριστές έκανε δηλώσεις κάτω στη μεικτή ζώνη, γιατί περίμεναν και οι γυναίκες, οι οικογένειές τους. Υπήρχε αρκετός κόσμος, αρκετή φασαρία. Και οι περισσότεροι δεν ήταν έτσι, να το θέσω ευγενικά, συγκεντρωμένοι και σοβαροί στο να μιλήσουν, να τοποθετηθούν δημόσια. Ήταν πολύ καλό το κλίμα. Πολλοί περίμεναν έξω τους παίκτες για φωτογραφίες, για αυτόγραφα. Με το που τελείωσε το παιχνίδι συγκεντρώθηκαν απ' έξω. Αλλά η ομάδα πρέπει να παραμείνει συγκεντρωμένη έτσι, γιατί οι αγωνιστικές υποχρεώσεις δεν τελείωσαν. Μπορεί το πρωτάθλημα να έρθει σε αυλία, αλλά υπάρχει και ένας τελικός. Το καλό είναι ότι πήρε κάποια χαρά ο κόσμος, έτσι πήρε κάποια χαρά και δύναμη και αυτή στο σημερινό παιχνίδι. Βγήκε και ο γιατρός της ομάδας, μας είπε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα εν ώψη τελικού, ότι όλοι είναι καλά και ας μην το ματιάξουμε και ας μην το αναλύσουμε περισσότερο αυτό το θέμα, γιατί έχουμε ακόμη μέρες μπροστά μας. Υπάρχει βεβαίως και ανακοίνωση για τα εισιτήρια, φαντάζομαι ότι διαβάσατε και ενημερώσατε τον κόσμο. Από αύριο κυκλοφορούν τα μαγικά χαρτάκια, είναι αυτό το οποίο ρωτούσαν όλοι εδώ και αρκετές ημέρες για τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων. Και από εκεί και πέρα, από αύριο ξεκινάει μια άλλη μέρα. Πρώτα ανάσεις, μερικές ανάσεις σε κούραση και από αύριο προετοιμασία για το πολύ σημαντικό παιχνίδι του Σαββάτου. Αυτά από το γήπεδο της Τούμπας. Δεν είχαμε δηλώσεις από ανθρώπους στην Πλατανιά. Νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν είχαν πολλά να πούν και να σημειώσουν. Τελευταίο παιχνίδι είναι η ομάδα που υποβιβάστηκε πρώτη από όλες που συμμετείχαν στη Super League. Υπάρχει ένα μήνυμα του Κυριάκου για τον τελικό κύπελλο, ότι πάμε να το διεκδικήσουμε βεβαίως ένα ακόμη τίτλο, ανδρικά να το διεκδικήσουμε.
Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Αυτά έγιναν κάτω στην μισή ζώνη. Πολλά περισσότερα νομίζω στις επόμενες ημέρες για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Ωραία. Εντάξει, να είστε Ελένη. Καλά. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά κι εσύ. Ήταν η Ελένη Μπούντου, απευθείας από το γήπεδο της Τούμπας, με τα τελευταία νέα όσον αφορά τις δηλώσεις που κάνει οι ποδοσφαιριστές, ο προπονητής και τα όσα έγιναν στο τελευταίο μάτς της αγωνιστικής, του πρωταθλήματος. Πάω Κλατανιάς, να πούμε 3-0 για όσους συντονιστήκατε τώρα, ένα γκολ ο Πέλκας, 2 ο Πρίγιοβιτς, ο οποίος αν αύριο ο Ανσαριφάρ δεν βάλει 2 γκολ, θα στεφτεί και πρώτο σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα και νομίζω με τα 2 γκολ φτάνει τα 19. 19 έχει πετύχει και 2 φορές, μία φορά πέτυχε ο Ναλιτζής, αν θυμάμαι καλά, σαν πρώτο σκόρερ του ΠΑΟΚ και ο θρύλος του ΠΑΟΚ, ο Σταύρος ο Σαράφης. Δεκαετία 70-80 ο Σταύρος ο Σαράφης, νομίζω το 1972, αν δεν απατώμαι. Πέτυχε 19 τέρματα και ο Ναλιτζής 2000 με 2010 δεκαετία, αν τη θυμάστε, που έπαιξε τότε και στον τελικό είχε παίξει στη Νέα Φιλαδέλφια. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ το 2-4, θυμάστε με Κασναφέδη, τι είχε παίξει και ο Ναλιτζής, είχε σκοράρει 19 τέρματα, είχε πετύχει και ο Δημήτρης Ναλιτζής, νομίζω ήταν το μικρό του. Τώρα θα σγελάσω. Αν θυμάμαι καλά. Ισοφάρισε λοιπόν ο Πρίγιοβιτς τους 2 σκόρερ του ΠΑΟΚ στα 19 τέρματα. Τώρα αυτά τα 19 τέρματα είναι και στο κύπελο. Όχι, είναι μόνο στο πρωτάθλημα, έτσι. Νομίζω, ναι, μόνο στο πρωτάθλημα. Μάλιστα. Όχι, ήθελα να δω αν ήταν και στο κύπελο, μήπως είδα σκοράρι. Είδα σκοράρι στο ΟΑΚΑ. Ο Πρίγιο θα σκοράρει, να το ξέρεις. Στο ΟΑΚΑ. Γράψτε από τώρα. Παίξτε. Θα το παίξω τώρα. Παίξτε, ρε παιδί μου, ναι, είναι πολύ ερεθισμένο το παιδί. Είναι σκουπόξυλο. Έτοιμος είναι να καρφώσει τα δίχτυα. Έτσι, να τα ξεσκίσει τα δίχτυα ο Κοτσίδας. Τον είδα εγώ, γυαλίζει το μάτι του. Παίξε τον anytime score. Να οικονομήσετε. Έλα, πες το, τι θες, τα αποτελέσματα θες να πεις. Εντάξει, μόνο θέλετε το λέω. Πες τα, πώς δεν θέλω. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα με την χρονική του σειρά. Football League. Σπάρτη Εργοτέλη 2-2, όπως είχαμε πει και πριν και η Ελένη Μπούντου να μας ενημερώσει για τα τελευταία νέα από το γήπεδο της Τούμπας. Πάμε και στο σημερινό παιχνίδι το οποίο έγινε στην Football League. Μισό λεπτάκι εδώ, υπάρχουν τα θέματά μας. Όφι Απόλλων Λάρισας 4-0. Ο Όφι, ο οποίος έχει πάρει την άνοδο και ουσιαστικά είναι τυπική σε διαδικασία σε αυτά τα παιχνίδια για την ομάδα της Κρήτης. Και πάμε στα αυριανά παιχνίδια. Όλα τα παιχνίδια είναι στις 5 η ώρα. Αιγινιακός Κισαμικός, Αναγέννηση Καρδίτσας Τρίκαλα, Δόξα Δράμας Καραϊσκάκης, Πανηγιάλιος Απόλλων Πόντου και Πανσεραϊκός Καλυθέα. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία περιμένουμε. Καραϊσκάκης τι έκανε, Αύριο παίζει. Αύριο. Με την, έχει δύσκολο έργο απέναντι στην Δόξα Δράμας. Αχα. Μάλιστα. Να πούμε και μέσα στην ημέρα βγήκε, βασικά χθες βγήκε, μια συνάντηση των βετεράνων με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο Σύνδεσμος Βετεράνων έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει... Βετεράνο του ΠΑΟΚ. Ναι, του ΠΑΟΚ, ότι ο σύνδεσμός μας ως όργανο δεν προσκλήθηκε στη συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη και φυσικά δεν παραβρέθηκε, γιατί απλά δεν είναι ο ρόλος του να ασχολείται με πολιτικά και κόμματα. Οι παλέμαχοι παρευρέθηκαν με το δικαίωμα που έχει ο κάθε άνθρωπος να εκπροσωπήσει ο καθένας τον εαυτό του και όχι τον σύνδεσμό μας. Είναι μια διευκρίνηση που ήταν απαραίτητη να γίνει. Δηλαδή πήγαν οι παλέμαχοι στο Μητσοτάκη από μόνοι τους. Ναι, όσοι πήγανε να εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους και όχι τον σύνδεσμο βετεράνων. Τι πήγανε να κάνουν, πήγανε να γλύψουν δηλαδή. Δεν ξέρω. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Ποιο να πήγανε στον οπαδό του Ολυμπιακού που βγαίνει με τα κασκόλ, που στην ουσία πολεμάει τον Ιβάν Σαββίδη και κατ' επέκταση την οικογένεια του ΠΑΟΚ, 2 εκατομμύρια φίλους του ΠΑΟΚ, αυτό στο κόμμα του. Και κάποιοι γελοτοποιοί που τον υποστηρίζουν, τι πήγανε να κάνουν στο Mr. Bean της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Όποιος δεν θέλει να κλείνει πόρτα, να φροντίζει να είναι εκτός ΠΑΟΚ. Οι εχθροί της ομάδος είναι εχθροί όλων μας. Και δεν μπορεί θρύλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου, ιδίως που παίξανε στον ΠΑΟΚ και φορέσαν την ασπρόμαυρη φανέλα, να πηγαίνουνε και να γλύφουνε το συγκεκριμένο κύριο.
Ψάξτε άλλο τρόπο. Εντάξει. Ο οποίος έκανε κολοτούμπα τώρα αυτές τις μέρες. Αυτός ο κύριος και η παρέα του φροντίσανε και φροντίζουνε να συντηρούν ένα καθεστώς το οποίο δεν πιστεύω να αρέσει και εσάς. Καράβια με λουκουμόσκονες, ατιμωρησία, υποστήριξη εγκληματικές οργανώσεις και τα λοιπά. Τα ξέρετε. Και φροντίσανε να πολεμήσουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τα ΜΜΕ, από τηλεόραση, από ραδιόφωνα, από site, από εφημερίδες, έναν ανελαίητο άδικο πόλεμο γεμάτο προπαγάνδα κατά του Ιβάν Σαββίδη, άρα κατά του ΠΑΟΚ. Αυτό τον κύριο πήγατε να δείτε, να τον κάνετε τι? Δεν ξέρετε ποια θα είναι τα αποτελέσματα? Δεν ξέρετε ότι είναι λάτρης του Ολυμπιακού? Δεν ξέρετε ότι είναι κουμπάρος του κυρίου που κατηγορείται για 2 τόνους λουκουμόσκονη? Αλλά τώρα να μου πεις, βρήκαμε ξυλαστήρια θύματα τους βετεράνους? Όχι. Εδώ τέως πρόεδροι του ΠΑΟΚ που περάσαν, φορέσαν τη φανέλα, δοξάστηκαν από τον κόσμο και δεν είπανε κουβέντα για το θέμα. Θόδωρε, Μουγκοθόδωρος έγινες. Το παντελονάκι σου να γεμίζει λεφτάκια και τίποτα. Αλλά ποιος σε πήγε εκεί πέρα και σε έβαλε, το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Μουγκοθόδωρε. Να τους χαίρεστε. Όσοι τους ψηφίζετε, όσοι τους αγαπάτε και όσοι τους έχετε είδωλα. Πέφτουνε οι μάσκες σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις και βλέπουν πραγματικά ποιος αγαπάει το σύλλογο, ποιος υποστηρίζει την ομάδα και ποιος βάζει τα ιδανικά και τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ πάνω από την πάρτη του. Είναι δύσκολο να παραμερίσεις τα συμφέροντά σου για κάτι που αγαπάς. Ιδίως όταν παίρνεις κανένα 10.000 το μήνα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συν τα τυχερά, τα τυχερά μπορεί να είναι τριπλάσια από αυτά που λέω. Τέλος πάντων. Όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Όλοι. Και να ξέρετε, αυτό που μετράνε περισσότερο, τα μεγάλα κεφάλια, τα μεγάλα ονόματα, οι φίρμες, είναι το πολιτικό κόστος. Η μόνη δύναμη που έχει ο πολίτης, ο φύλαθρος, ο οπαδός, ο απλός, ο καθημερινός άνθρωπος, ο λαϊκός ο τύπος, η μόνη δύναμη που έχει είναι η ψήφος του. Και για αυτή την ψήφο μπορεί να έρθουν και να το γλύφουν τα δάχτυλα των ποδιών, αυτά τα έρμεα της πολιτικής. Γιατί για μία ψήφο μπορεί να φυρίσουν εκατορριμμένες ποδιές και σκατωμένους κόλους. Αυτοί οι συγκεκριμένοι κύριοι, να ξέρετε. Για όλους τους πολιτικούς μιλάω. Ανεξαιρέτως. Ανεξαιρέτως πολιτικής πεποιθήσεως, ανεξαιρέτως χρώματος. Το ποιοι είναι και το πώς πράττουν και το πώς αποφασίζουν το είδαμε όλοι. Κατέστρεψαν την Ελλάδα τα 2 μεγάλα κόμματα εδώ και μια 8ετία γεμάτη. Έδιωξαν 1 εκατομμύριο Έλληνες στο εξωτερικό. Έκλεισαν εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και έστειλαν 10.000 συνανθρώπους μας, συνέλληνες μας, στο θάνατο μέσω αυτοκτονίας. Αυτό σημαίνει ότι 10.000 σπίτια κλείσανε. Κλείσανε. Μείνανε ορφανά παιδιά, μείνανε χείρες. Και ποιο νοιάζει? Τους βλέπετε όλους με το κουστούμάκι, με τη γραβατούλα, με το σιδερωμένο το πουκαμισάκι, με το πολυτελέστατο το αυτοκίνητο, με 10.000 στην τσέπη κάθε μήνα, συνά τυχερά. Και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Τους ενδιαφέρει μόνο η κουτάλα. Γιατί το μέλι είναι γλυκό. Όταν βουτάς το δάχτυλο μέσα στο κουτί με το μέλι είναι γλυκό. Αλλά εκεί φαίνεται ποιος πραγματικά έχει ιδανικά μέσα του, έχει πιστεύω, ποιος παλεύει για τα συμφέροντα αυτό που αγαπάει και ποιος παλεύει για την τσέπη του. Το 99,9% παλεύει για την τσέπη του. Λοιπόν, αυτό αποδείχθηκε. Μια ομάδα λοιπόν η οποία κέρδισε 70 βαθμούς μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με υδρότα, με δουλειά, έχοντας την καλύτερη διαφορά τερμάτων, παίζοντας 10 αγωνιστικές, επαναλαμβάνω, ψάξτε να βρείτε στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ομάδα που έπαιξε 10 αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών.
10 αγωνιστικές χωρίς τον κόσμο του. Παρ' όλα αυτά έκανε το απόλυτο. Το απόλυτο. 10 στις 10, 11 στις 11 νίκες. Αυτή λοιπόν την ομάδα μπόρεσαν και τη σταμάτησαν μόνο με δόλιο τρόπο. Μόνο έτσι μπορούσαν να σταματήσουν το φετινό ΠΑΟΚ, το τρένο του ΠΑΟΚ. Γιατί όταν μια ομάδα κάνει 16 συνεχόμενες νίκες στις δύο διοργανώσεις, μόνο έτσι μπορείς να σταματήσεις. Ότι όταν μια ομάδα καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο φέτος, τους τρομάξανε και τους κόκκινους και τους κίτρινους και όλους. Και ψάξανε, ανακαλύψανε νέες επιστημονικές μεθόδους, οι οποίες πλέον είναι κίτρινες, από κόκκινο φροντιστήριο. Αλλά τα είχαμε προβλέψει εμείς αυτά. Τα λέγαμε από το 2014 αυτά. Τα λέγαμε το 2015, το 2016, το 2017. Εκεί που άρχισαν να την παίρνουν χαμπάρι, 16-17 άρχισαν να την παίρνει χαμπάρι. Μακριά από αυτούς τους παλιούς κυρίους, οι οποίοι έχουν την εμπειρία στο εξαγωνιστικό για το πώς θα κατακτήσουν ένα πρωτάθλημα. Το κάνανε και τη δεκαετία του 90 με 2000, όταν κατέκτησαν τρία συνεχόμενα. Μακριά από τέτοιες συμμαχίες, μακριά από αυτούς τους τους απατεώνες, τους ποδοσφαιρικούς απατεώνες, μακριά από αυτούς. Θα σε χρησιμοποιήσουν, θα σε φτάσουν στο σημείο που θέλουν και εκεί θα σε δώσουν μια κλωτσιά να πας κάτω στον πάτο και θα σε ρίξουν και τέσσερις μπετονιέρες μπετόν αρμαία από πάνω. Τα λέγαμε, μας κράζατε, μας λέγατε ότι είμαστε εχθροί, μας λέγατε ότι είμαστε μαϊντανοί, ότι το ένα και το άλλο. Να τα μπροστά σας. Μπροστά σας, πριν τρία χρόνια ξεκίνησα να τα λέω. Τέσσερα. Μπροστά σας έρχονται όλα αυτά. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Με μεγάλη λύπη. Ο ΠΑΟΚ τελικά δεν φτάνει να δημιουργεί ένα πολύ καλό, μαχητικό, αξιόλογο, ποιοτικό σύνολο όπως έχει αυτή τη στιγμή αγωνιστικά. Δεν φτάνει να έχει την ποιότητα και την ποσότητα ποδοσφαιριστών για να παίρνει τις νίκες μέσα στο χόρτο, για να πάρει ένα πρωτάθλημα μετά από 33 χρόνια. Ούτε αυτό φτάνει. Δεν φτάνει να έχει ένα σύνολο το οποίο έκανε 16 συνεχόμενες νίκες, κέρδισε και διαιτησίες, κέρδισε και ό,τι βρήκε μπροστά του και ό,τι πέρασε. Πρέπει να κερδίζει και τα δικαστήρια. Πρέπει να κερδίζει και τους δικαστές. Πρέπει να κερδίζει και τους κομμίνιδες. Πρέπει να κερδίζει και τους αρετόπουλους, τους τηλιάρες, τους ποντίκηδες. Πρέπει να κερδίζει και τους δημοσιογράφους. Πρέπει να κερδίζει και τις τηλεοπτικές εκπομπές. Άκουσαν τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ για να πάρει ένα πρωτάθλημα μετά 33 χρόνια. Και ας το δικαιούται. Γιατί όλοι σας γνωρίζετε, και οι Αριανοί που μας ακούτε τώρα, και οι Ηρακλειδείς που μας ακούτε τώρα, και οι Γαύροι, οι Βάζελοι και τα Χανούμια που ακούτε τώρα, όλοι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο αληθινός, ο πραγματικός πρωταθλητής Ελλάδος σήμερα. Το ξέρετε. Ένα πρωτάθλημα που το κλέβετε στην κυριολεξία και θα μείνει στην ιστορία σαν το χάρτινο θηλυκό γυναικείο πρωτάθλημα που παίρνει η ΑΕΚ. Αυτή η ομάδα που θέλει να λέγεται ομάδα της προσφυγιάς και θέλει να παραλληλίζεται μαζί με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος φέτος παίρνει το πιο αντρίκιο, το πιο καθαρό πρωτάθλημα που θα μπορούσε να πάρει στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αγωνιστικά, να το σημειώσουμε. Βαθμολογικά, εντάξει. Βρήκαν τρόπους και το κλέψαν. Ο ένας δεν κατέβηκε ποτέ, δίλιασε, γιατί ήξερε ότι είχαν 1-0 με ένα καθαρό γκολ και σου λέει τι να βγω να παίξω 6 λεπτά. Δεν κάθομαι τώρα. Βγήκε και ο Γατούλης, τους πήρε τηλέφωνο και τους είπε: καθίστε, παιδιά, μια χαρά είμαστε. Θα την κάνουμε τη δουλειά. Ξέρω εγώ από αυτά, μη στεναχωριέστε. Καταλάβατε. Έπεσε και σε λούμπα ο πρόεδρος από την αγανάκτηση, από τον σκασμό, και τελείωσε η υπόθεση. Σε σφάξανε με το γάντι. Οι απατεώνες. Οι κλέφτες. Αυτά τα αποβράσματα. Αυτά τα κατακάθια του βαρελιού. Και ο άλλος έπεσε μισή σερβιέτα, να πούμε, στον ώμο του και το έκανε ότι το χτύπησε στο χείλος και έβγαλε και αξιονική τομογραφία. Ο ξεφτυλισμένος.
Λίγο ανδρισμό δεν έχετε. Καλά σε κάνα, σε πετάξα σαν σκύλι, όχι, καλά. Μόνο τη ρετσινιά έφαγε ηθοποιία. Σαν σκυλί σε πετάξαν. Έτσι κάνουν αυτοί. Τέλος πάντων. Αυτά όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα και τώρα κάνουν, λέει, πανηγυρίζουν, λέει, πάνε προς τη Φιλαδέλφια και τα λοιπά και ξέρω εγώ. Ναι. Εντάξει, τέτοια πανηγύρια, παιδιά, να τα χαίρεστε. Εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, στην πρωτεύουσα της Ελλάδος, ουσιαστικά στη Θεσσαλονίκη μας, θέλουμε αρσενικά πρωταθλήματα. Θέλουμε κακαλάτα να έχουν καρύδια τα πρωταθλήματα. Να μην έχουν Grand Canyon χαράδρες. Και αυτοί που τα πανηγυρίζουν να φοράνε παντελόνια. Να μην φοράνε μίνι φουστάκια. Ξέρω αν έχω γίνει κατανοητός. Πώς είδατε το μάτς σήμερα? Πάμε λίγο με ρούλα, εσύ που ήσουν και στο γήπεδο. Για πες μας λίγο. Δώσε λίγο κλίμα, δώσε λίγο τι έγινε, τι θα γίνει. Για πες μας. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Τι εννοείς? Ήταν ένα παιχνίδι χαλαρό βασικά. Mm. Είχε, εγώ πέρα από το κλίμα του κόσμου που ήταν απίστευτα ωραίο και στο τέλος πως χειροκροτήσαμε τους παίκτες, είχε δύο φάσεις οι οποίες ήταν απίστευτες και μπορεί να είναι και οι καλύτερες φάσεις της αυτής αγωνιστικής, με μία του Πασχαλάκη η οποία έκοψε τη... Ήταν έτοιμο για γκολ. Ναι, που το απέκρουσε. Και μία στο του Βιέρινια. Στο 2-0 λες. Αυτό ήταν... Στο 2-0. Ναι, το 2-0. Ναι, ήταν μετά το 2-0. Ναι. Και μία... Ένα κόψιμο του Βιερίνια με τα πόδια. Ήταν απίστευτο. Δηλαδή είχαμε μείνει... Καθόμαστε και το κοιτούσαμε όλοι και λέμε... Τι... Δηλαδή όλοι το χειροκροτήσαμε. Ήταν δύο φάσεις απίστευτες. Πολύ ωραίες. Κόψιμο. Ναι, τάκλιν. Τάκλιν με τα πόδια. Στη... Δηλαδή πήγαινε... Ήτανε... Μήπως ήταν τον πίσες βάλω το τάκλιν. Όχι, όχι. Του Βιερίνια ήταν. Του Βιερίνια ήταν. Σε ποια φάση λες? Δεν το θυμάμαι. Ούτε εγώ το θυμάμαι. Στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο, ναι. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν. Τέλος πάντων ήταν. Γενικώς ήταν. Προπόνηση είχαμε. Ήταν μια προπόνηση, μια φιλή δηλαδή. Ήταν ωραία. Είχε κόσμο. Εντάξει. Εγώ βασικά περίμενα να πω την αλήθεια πιο πολύ κόσμο. Δηλαδή περίμενα να είναι. Φύσκα το γήπεδο. Εντάξει, πώς περίμενε να είναι φύσκα, εσύ, Μέρη? Ο κόσμος ξενέρωσε. Ο κόσμος περίμενε σένα να παραγγείλει το πρωτάθλημα. Ξενέρωσε πραγματικά ο κόσμος. Κουράστηκε ο κόσμος. Ο κόσμος πήγε σε δύο μάτς τα οποία περίμενε να δει ποδόσφαιρο, περίμενε να τελειώσουν. Το ένα μέσα σε βροχή και ψοφόκριο με τον Ολυμπιακό. Το ένα δεν ξεκίνησε ποτέ και το άλλο τελείωσε. Ο κόσμος σε δύο μάτς έκατσε 4 και 4-8 ώρες. Ναι. Και σε άλλα 10 μάτς δεν παρευρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας φέτος. Είναι τρελαμένος ο κόσμος. Και αυτοί που πήγανε, πώς ήταν, 15.000. Τόσο κοντά. Και αυτοί που πήγανε, δηλαδή, τι να πω, τους βγάζω το καπέλο, τους χειροκροτώ με όλη την καρδιά μου. Είναι δύσκολα, δεν είναι. Εντάξει, εμείς τα λέμε τώρα, αλλά ο κόσμος είναι ξενερωμένος, είναι τρελαμένος. Και φυσικά το μυαλό του όλου του κόσμου είναι στο τελικό πλέον του στο κύπελο. Έτσι. Εντάξει, ήταν περισσότερο το, αυτό που είπε και η Μέρη, ότι ήταν σαν προπόνηση ουσιαστικά και να ευχαριστήσουν τον κόσμο για την στήριξη όλη αυτή τη σεζόν και ας μην ήταν στο γήπεδο. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό το οποίο κρατάω και συνεχίζω να το λέω είναι η γκολάρα του Πρίγιοβιτς στο 3-0 και η πάσα του Βιερίνια και τέτοιο. Και ο Μπίσεσβαρ ήταν πάρα πολύ ωραίος, μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι ο στόχος είναι να οργανωθούν όλοι έτσι ώστε το Σάββατο να κατακτήσουν το δεύτερο συνεχόμενο κύπελο. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος τώρα, πέρα από όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Και να το πάρουμε μέσα στο ΆΚΑ. Ναι, αυτό. Να πάρουμε το κύπελο μέσα στο ΆΚΑ, δηλαδή είναι... Γιατί είναι κακό γήπεδο, έχουμε κακή παράδοση εκεί, ισχύει αυτό. Εντάξει, παράδοση είναι για να... Για να σπάνε. Για να σπάνε, φίλε. Ναι. Έχουμε γραμμή. Πάμε στη γραμμή. Γεια σας. Ναι, καλησπέρα. 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 Με τον κύριο Τάσο ήθελα να μιλήσω. Σε ακούμε. Το όνομά σου? Το όνομά μου Γιώργος.
Γιώργος, από πού μας παίρνεις? Από την Πολύχνη. Σε ακούμε. Πήρα για σένα τηλέφωνο, Τάσο, να σου πω ότι κάποτε εσύ αυτόν που τώρα λες κουβέντες, τον κύριο Ζαγοράκη, τον υπερφυγούσε. Εσύ κάνω λάθος. Λάθος κάνεις. Λάθος κάνω. Όχι. Θα σου το αποδείξω λοιπόν, γιατί έχω γραφημένες κάποιες εκπομπές, θα σου το αποδείξω στον αέρα. Μάλλον ή αύριο ή την επόμενη εβδομάδα το μαζέψω και θα σου το αποδείξω στον αέρα ότι εσύ τον υποστήριζε. Φυσικά τον υποστήριζα. Στις πρώτες δύο χρονιές τον υποστήριζα. Α, μπράβο, γιατί το λες ότι τον υποστήριζε. Τις πρώτες δύο χρονιές τον υποστήριζα. Για ποιο λόγο τον υποστήριζε και τώρα τον λες τα αντίθετα πράγματα. Γιατί τις πρώτες δύο χρονιές, ρε φίλε, παρήγε έργο. Α, παρήγε έργο. Και τις επόμενες δύο χρονιές σου άφησε να πούμε 75 σελίδες στο λογιστέ. Στου ορκωτού λογιστέ. Γι' αυτό το λέω, για να ακούσει ο κόσμος. Ακούς και κρίνεσαι, να ξέρω τον κόσμο. Ρε Γιώργο, ποιο είναι το πρόβλημα σου? Είσαι τίποτα, έχεις καμιά σχέση με τον Ζαγοράκη? Όχι. Τι, τα έχετε φτιάξει τίποτα με τον Ζαγοράκη? Ξέρω εγώ, είστε συνέτεροι, τι είστε? Εγώ ακούω εσένα τι λες. Μία λες το ένα, μία λες το άλλο. Γιατί... Όχι, δεν λέω το ένα και το άλλο. Σου λέω τα πρώτα δύο χρόνια. Άκουσε λίγο. Πάτα λίγο φρένο. Εγώ έχω παίξει μπουνιές για τον Ζαγοράκη. Εντάξει, δεν μου πεις εσύ εμένα για τον Ζαγοράκη. Εγώ έχω παίξει σούτια και μπουνιές για το Ζαγοράκη στα 40 μου. Ακούς? Αλλά όταν έναν άνθρωπο ο οποίος από μόνος του είπε ότι έχω κάνει κακό διαχείριση και άφησε 75 σελίδες ορκωτών λογιστών σε ένα καταχρεωμένο ΠΑΟΚ ενώ πήρε 22.000 διαρκείας, δεν μπορώ αυτόν τον άνθρωπο εγώ να συνεχίσω να τον υποστηρίζω και να τον στηρίζω. Άρα να βγεις, όταν λοιπόν να πούλησε ό,τι καλύτερο είχε. Από την αρχή. Άκουσε λίγο, Γιωργάκη. Άκουσε λίγο, Γιωργάκη, γιατί δεν τα ξέρεις καλά τα γράμματα. Τα ξέρω πολύ καλά. Σταμάτα, πάτα λίγο, stop. Με ρώτησες κάτι. Άκου. Θα περιμένεις να ακούσεις τώρα. Θα περιμένεις να ακούσεις τώρα. Έχεις πολλά να ακούσεις. Όταν λοιπόν ο φίλος σου, ο Θοδωρής Ζαγοράκης, πούλησε ό,τι καλύτερο είχα σε άμυνα και επίθεση για να έχει καλό financial fair play στην UEFA και να συνεχίσει να παίζει Ευρώπη. Μιλάω για Βιερίνια. Μιλάω για Κοντρέρας. Και για Σταφυλίδη, επειδή έκανε κάκο διαχείριση, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Εγώ θα πω κάκο διαχείριση, όπως το έχει πει ο ίδιος. Αυτόν τον άνθρωπο εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω να τον υποστηρίζω. Συμπορεύτηκα, οραματίστηκα, έπαιξα κλωτσιές και μπουνιές για αυτόν στο γήπεδο. Τα πρώτα δύο χρόνια, αλλά τα επόμενα δύο χρόνια, φύγε εσύ, έλα εσύ, πρόεδρος ο Βρίζας, πρόεδρος εγώ, να έτσι ο ένας, να ο άλλος, να η ασπής πρόνοια, να το σουξουμούξου, να το ξέρω εγώ. Δεν γίνονται, φίλε, αυτά τα πράγματα. Εντάξει, γιατί όταν πιστεύεις σε έναν άνθρωπο, παλεύεις για αυτόν, αγωνίζεσαι, γιατί τον πιστεύεις, γιατί μου έχεις βγάλει από την εντατική. Εντάξει, ήμουν στην εντατική, ανέπνεα με μηχανική υποστήριξη. Ήρθες, σε κάναμε Θεό, σε υποστηρίξαμε, σε στηρίξαμε. 22.000 διαρκείας δεν ξανά έχει γίνει από αυτό το πράγμα στην Τούπα. Και κάνεις αυτά που κάνεις? Όχι, φίλε μου, με συγχωρείς πάρα πολύ. Εσύ συνεχίζεις να τον υποστηρίζεις? Εγώ από την αρχή δεν τον υποστηρίζα, εσύ τον υποστηρίζα. Ναι, το πρόβλημά σου είναι τι έκανα εγώ. Ή ο ΠΑΟ. Να χαρώ εγώ, ρε Γιώργο, και σε ρωτάω εγώ τώρα κάτι για να ξεκαθαρίζουμε να δω την πρόθεσή σου. Το θέμα σου είναι το τι έκανα εγώ ή ο ΠΑΟ? Το θέμα μου είναι ο ΠΑΟ, μόνο ο ΠΑΟ. Μόνο ο ΠΑΟ. Τότε γιατί βγαίνει και λες για μένα, για το τι έκανα και το τι κάνω? Για λόγια σένα, γιατί δεν μου αρέσει το γύρισμα. Ποιο? Το γύρισμα. Τι σχέση έχει το δικό μου γύρισμα με τον ΠΑΟ? Έχει το δικό σου γύρισμα, γιατί κρατά ένα μικρόφωνο. Φίλε, αυτή τη στιγμή στοχεύει σε μένα, όχι τον ΠΑΟ. Εγώ δεν είμαι ο ΠΑΟ. Η τελευταία τρύπα του Ζουνά στον ΠΑΟΚ. Η τελευταία. Η πιο μικρή. Ούτε η τρύπα τη Βελόνα στον ΠΑΟΚ δεν είναι εγώ. Κατάλαβε. Αλλά εσύ δίνει την πρόθεσή σου με αυτό. Δεν βγήκε να πει ότι σήμερα πανηγυρίζει για ένα χάρτινο πρωτάθλημα. Βγήκε να ασχοληθεί με μένα. Πε κάτι άλλο για μένα, τι θες. Ακούμε. Ορίστε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου. Να πούμε πως η Γιουβέντους ισοφάρισε 1-1 στο 54ο λεπτό. Έκανε τέτοιο πράγμα. Ναι, ισοφάρισε η Γιουβέντους. Μάλιστα. Άρα πάνε το γύρισε έτσι, διπλό ημίχρονο, πάει άσο τελικό. Ναι, για εκεί πάει το πράγμα. Ναι, ωραία. Θες να πεις κανένα αποτέλεσμα ακόμα? Έχω να πω Α1 που την αφήσαμε στην ναι. Στην πες και την Α1. Πάντως πώς κάποιος άνθρωπος φαίνεται ότι βγαίνει και είναι δασκαλεμένος από κάπου. Βγαίνει και στοχεύει σε κάτι. Δηλαδή έχουμε τόσα θέματα να ασχοληθούμε. Έχουμε ένα τελικό μπροστά μας, αύριο είναι τα εισιτήρια. Έτσι.
Παίζουμε βόλεϊ αύριο. Το δεύτερο τελικό. Στο Παλατάκι. Να κάνουμε το 1-1. Εντάξει. Παίζουμε για την πρώτη τετράδα στο μπάσκετ. Να είμαστε στην πρώτη τετράδα. Έχουμε τόσα πράγματα να ασχοληθούμε. Μας κλέψαν το πρωτάθλημα σήμερα. Σήμερα πανηγυρίζαμε. Αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη θα είχε καεί πραγματικά. Και αυτός ο φίλος ο Γιώργος από την Πολύχνη βγαίνει και μου λέει τώρα τι έκανα εγώ με τον Ζαγοράκη και πώς τον υποστήριζα και γιατί τον κράζω. Νομίζω τα πρώτα δύο χρόνια δεν υπήρχε πάγο της που να μην στήριζε τον Ζαγοράκη. Αυτό ακριβώς τον είπα το φίλο του Γιώργου, αλλά δεν ήθελε να το καταλάβει. Ο οποίος φάνηκε τελικά ποια ήταν η πρόθεση του φίλου μας του Γιώργου. Εντάξει, ο οποίος συνεχίζει να είναι φίλος μας, δεν τρέχει κάτι. Εμένα μου αρέσει η τεκμηρίωση της άποψης στον αέρα. Αυτή είναι και η γοητεία και η ομορφιά του ραδιοφώνου. Η ελευθερία του λόγου, η ελευθερία της άποψης. Και η δική μας η εκπομπή, δόξα τω Θεώ, είναι άκρως δημοκρατική. Επειδή είναι ασπρόμαυρη. Βασίλη, έχουμε γραμμή. Καλησπέρα. Γεια σου, Εντάσο, Γρηγόρης είμαι. Γεια σου, Γρηγόρη. Μοντε Κάρλο. Γεια σου, ρε Γκρέκο. Τι γίνεται, ρε φίλε, γιατί έτσι ξέρω εγώ με τον Ζαγοράκη δύο χρόνια το στήριζε, να πούμε. Ναι, ρε Γρηγόρη, έλατε. Αν είναι δυνατόν, ρε φίλε. Έλατε. Αν είναι δυνατόν, τώρα δες με τι ασχολείται ο καθένας, έτσι. Βλέπεις. Και εγώ κατηγορούσα τον Λουτσέσκο, ξέρω εγώ. Και τι έγινε. Τον κατηγορούσα. Όλοι τον κατηγορούσα. Και εγώ τον κατηγορούσα. Ναι. Και εγώ το κατηγόρησα. Τώρα, να πούμε, επειδή τον κατηγόρησα, πρέπει να τον κατηγορήσω τώρα. Και τι να κάνω, ρε φίλε, όταν έξι μάτς εκτός έδρας δεν μπορώ να πάρω διπλό, τι θα κάνω. Δεν θα τον κράξω. Δεν θα τον. Συγγνώμη λίγο, ρε Γρηγόρη. Αυτά τα έξι μάτς που δεν πήρα εγώ διπλό, τα δύο να έπαιρνα, το ξέρεις ότι είσαι πρωταθλητής σήμερα. Με τις τιμωρίες όλες. Κοίταξε αυτό. Σε αυτό τώρα εδώ που τα λέμε τώρα, δεν φταίει ο Λουτσέσκου, φταίει η διαχείριση που έγινε από την αρχή του καλοκαιριού. Μαζί σου. Πήγε και πήρε το Κινέζο. Μαζί σου. Έτσι δεν είναι. Σαββίδι να τα λέμε όλα μέσω του βετεράνου. Αν είχαν πάρει έναν προπονητή τον οποιοδήποτε Λουτσέσκο από την αρχή της χρονιάς, η ομάδα μέχρι τα Χριστούγεννα θα ήταν με 10 βαθμούς διαφορά προς. Δεν θα ήταν. Φέραν το Σκεπάνοβιτς, πώς το λένε, το Στανόγεβιτς. Τέλος πάντων. Ναι. Ναι. Αλλά βλέπεις την νοοτροπία, τη νοοτροπία επικρατεί, ρε Γρηγόρη. Η νοοτροπία αυτή είναι αρρωστημένη, εντάξει. Εγώ εκεί αρρωσταίνω. Δηλαδή έχεις μπροστά σου ένα τελικό. Ναι, και ένα τελικό. Τώρα. Έτσι. Γιατί στήριζε ο Τάσος, ναι, να πούμε πριν πόσα χρόνια ξέρω εγώ τον, ναι, Ζαγοράκη. Όχι, εγώ ξέρεις πως έγινε, πως ξεκίνησε, Γρηγόρη, η κουβέντα για το Θοδωρή. Δεν την άκουσα την αρχή, δεν άκουσα καθόλου. Ξεκίνησε για το ότι πήγαν οι βετεράνοι, λέει, στο Μητσοτάκη που δεν τους κάλεσε, το ΠΑΟ και τα λοιπά. Και εντάξει, μένα δεν μου άρεσε, ναι, αυτή η κίνηση. Άστονα το Μίστερ Μπίν αφού μας πολεμάει. Κουμπάρος με το Λουκουμόσκονη, δεν είναι. Βέβαια. Ναι, ναι. Από εκεί ξεκίνησε και λέω ότι δεν είναι δυνατόν άνθρωποι που φόρεσαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ, που ήταν πρόεδροι στον ΠΑΟΚ, που θεοποιήθηκαν, που υποστηρίχτηκαν όσο κανείς άλλος. Βέβαια, σαν κανένας άλλος. Και αυτή τη στιγμή είναι στο πολιτικό προσκήνιο, είναι μπροστάριδες, είναι ευρωβουλευτές, που τους έχουν τοποθετήσει και οι ίδιοι οι άνθρωποι που τους πληρώσαν τα χρέη τους. Που τους πληρώσαν τα χρέη τους. Δεν είναι δυνατόν να μην δε βγαίνουν και να λένε κουβέντα. Όπως και ο κύριος Καλαφάτης βγήκε μετά, που βγήκε η απόβαση και λέει αδικία κτλ. Τι είναι αυτά, άρεσες. Ο λαός του ΠΑΟΚ σας ανέβασε εκεί πέρα πάνω και πήρατε δεκάδες χιλιάδες ψήφους. Από ποιους τα πήρατε? Και με όλους τους βουλευτές που βγήκανε υπέρ και μιλήσανε, ξέρω εγώ, στη Βουλή για τον ΠΑΟΚ και με εκείνους τάχους που μίλησαν και υπέρ. Γιατί ξέρεις τι, είναι εύκολο πράγμα να κάνεις τέτοια κίνηση, να σε βάλει το κόμμα, να βγεις να πεις υπέρ του ΠΑΟΚ γιατί θα έρθουν κάποια στιγμή εκλογές, να πάρεις κανένα ψήφο. Άμα είσαι μάγκας και είσαι βουλευτής και μιλάς για τον ΠΑΟΚ, θα παραιτηθείς από, ναι, θα παραιτηθείς από το κόμμα σου και θα γίνεις ανεξάρτητος και θα μιλήσεις για τον ΠΑΟΚ. Έτσι ξέρω κι εγώ από μέσα να κάθομαι και να φωνάζω. Ναι, Γρηγόρη, ξέρεις τι γίνεται. Ναι, αλλά τουλάχιστον αυτοί μίλησαν. Τι να το κάνω. Και να σου πω κάτι, μίλησαν ποιοι? Όχι αυτοί που παίρνουν τους ψήφους από τους ΠΑΟΚΣΕΔΕΣ. Αλλά ναι, τώρα, ναι, και αυτοί, ναι, τώρα, ναι, και αυτοί, έτσι και να τα λέμε όλα, βγήκαν να ακουστεί το όνομά τους για να πάρουν καμιά ψήφο. Πώς κράζουμε τον Βασιλιάδη, πράγμα, που λέμε να κάνει, ναι, τα, ναι, χατήρια του Πειραιά γιατί εκλέγεται στον Πειραιά κτλ. Έτσι, έτσι και αυτοί. Ναι, ναι. Αλλά να σου πω κάτι, έχει διαφορά να βγει και να το πει ένας άγνωστος που τους μάθαμε τώρα αυτούς τους δύο που βγήκαν τέλος πάντων, από το να βγει να μιλήσει ο Θοδωρής Ζαγοράκης. Έχει τεράστια διαφορά. Αφού τον πήρε, αφήσει τον τοποθέτησε, ξέρω εγώ, και τον βοήθησε και τον πλήρωσε και τα χρέη, δεν έπρεπε να βγει να μιλήσει. Τουλάχιστον. Άμα δεν, έτσι δεν είναι, άμα δεν μιλήσει αυτό, ποιο έπρεπε να μιλήσει. Αυτό λέω, ρε Γρηγόρη. Εμένα αυτά με πείραξαν και ξεκίνησε αυτή η κουβέντα. Και τον είπα Μουγκοθόδωρο. Μπράβο. Γι' αυτό τον είπα Μουγκοθόδωρο. Από το Θοδωρή, όλο ο κόσμο του ΠΑΟΚ, ποιο περίμενε να μιλήσει.
πείτε μου, να κάνουμε ένα γκάλωπ τώρα. Από ποιον θα περίμενε να μιλήσει? 100% αυτός. Από ποιον να? Από το Βελί ή από το Μανδρίνο? Ή από το Βρίζα? Βρίζας που είναι, κύριε Ζήση? Ο Βρίζας είναι στην Ελλάδα. Πού είστε, κύριε Ζήση? Κύριε Βρίζα, κύριε τέος πρόεδρε του ΠΑΟΚ, πού είστε εσείς? Υπάρχετε? Τους κάναμε θεούς και μας γράψανε. Βέβαια, όταν μπαίνανε οι παχυλοί μισθοί και τα τσεπώναμε, ήταν μια χαρά. Και βάλανε και τα δικά τους άτομα. Και όλες οι πόρτες, ανοιχτές. Αλλά όταν είναι να πούμε καμιά κουβέντα για τον ΠΑΟΚ, όλοι κάνουμε το μουγκό. Για να μην κλείνουμε τις πόρτες. Τέτοιους εμείς στον ΠΑΟΚ, τέτοιους ανθρώπους στον ΠΑΟΚ, τους κλείνουμε αναλόγως. Εμείς οι παλιοί ΠΑΟΞίδες που φτάνουμε τα 50 κοντά τουλάχιστον. Και όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Δεν έχουμε ανάγκη από τέτοιους ανθρώπους. Έχουμε ανάγκη από ανθρώπους οι οποίοι... Ίσα που φερθήκαμε και λίγο λαλάκες στους εαυτούς μας. Ναι. Γιατί ξεχάσαμε, ξέρω εγώ, που βάλανε τις κίτρινες φανέλες ή που έχουν κάνει δηλώσεις παλιότερα ότι ήταν ο παδί του Ολυμπιακού. Κατάλαβες? Και τη ΣΑΕΚ. Και τη ΣΑΕΚ ο παδί. Μπράβο, γι' αυτό είπα, κίτρινη φανέλα που έβαλε ο Δωδωράκης, ο Ζαγοράκης. Κατάλαβες? Και παρόλα αυτά, για το καλό της ομάδας, αντί να πούμε να ρίξουμε κανένα μπινελίκι, τους πήραμε, τους τοποθετήσαμε, τους κάναμε προέδρους και σήμερα αυτοί τι κάνουν, κρύβονται. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, Ρεσί Γρηγόρη, σήμερα που μιλάμε? Ότι κοιτιόμαστε ένα μεταξύ μας και δεν ξέρουμε γιατί μας κλέψαν το πρωτάθλημα και πώς μας το κλέψαν καμπάρα, δεν την πήραμε. Αυτό είναι το σοβαρό πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν, φίλε, το φετινό δεν έχει ξαναγίνει. Κάποτε λέγαμε δεν είχαμε καλή ομάδα. Κάποτε λέγαμε να κάνουμε δύο εντεκάδες. Κάναμε καλή ομάδα. Κάποτε λέγαμε δεν έχουμε ένα μεγάλο μέτοχο μαρουλάτο. Φέραμε. Κάναμε καλή ομάδα. Φέραμε ποιότητα. Φέραμε ποσότητα. Κερδίζουμε και τους διαιτητές. Δεν φτάνει, ρε Γρηγόρη. Τι πρέπει να κάνει αυτή η ομάδα για να πάρει το πρωτάθλημα? Δεν φτάνει. Άκου λίγο, δεν φτάνει. Γιατί δεν φτάνει? Τι, γιατί τι πρέπει να κάνει? Δεις, καλός ή κακός, έδωσε τα μαρούλια, ξέρω εγώ, για να πάρθει η ΕΠΟ και τα λοιπά, έτσι. Έδωσε. Πάρθηκε η ΕΠΟ και τα λεφτά και τη διαχείριση ποιοι την κάνανε? Την έκανε ο Γκαγκάτσης, την έκανε ο Κυριάκος. Δόθηκαν τα λεφτά σε ενώσεις, σε διαφορετικές ενώσεις, οι οποίες τι κάνουν, υποστηρίζουν την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Αποτέλεσμα, ήταν πολλοί διαιτητές που ήταν παοξάκια δικά μας από εδώ, από τη Βόρεια Ελλάδα, τους πήραν και τους πετάξανε στη Β' και στη Γ' Εθνική. Μάλιστα. Καταλάβεις τι έγινε? Μάλιστα. Εγώ βλέπω, βλέπω την ουσία, φίλε. Να κοιτάξω τους Σαββίδης εκεί μέσα. Βλέπω την ουσία, φίλε. Λέγανε... Η ουσία είναι ότι χάθηκε, ναι, όπως χάθηκε. Η διαιτησία έπαιξε πάλι το παιχνίδι της. Οι εισαγγελείς είναι δικοί τους, τα πάντα είναι δικά τους κάτω. Μα δύο διαιτητές σε καθάρισε το πρωτάθλημα. Ο Αρετόπουλος και ο Κομίνης με τον Ποντίκη. Και το Στυλιάρα. Την κατάλληλη στιγμή που έπρεπε να κάνουν το παιχνίδι αυτό, το κάνανε όπως έπρεπε. Ναι, κοίταξε λίγο. Τι πήγαν να κάνουν αυτοί? Βγήκανε να προκαλέσουν καταρχήν με τον Μυραλάς, με τον Μπαρμπασάβα και με τον Καραπαπάρα. Βγήκανε στο γήπεδο, ήμασταν και είδαμε χειρονομίες, βρισκές, ο άλλος έπιασε κουβέντα με τον κόσμο, ο Μπινελίκα. Και το ζέσταμα ήταν περίεργο του Ολυμπιακού. Και το ζέσταμα. Ναι. Δεν τους έκατσε από εκεί, γιατί αυτοί ήρθαν να μην τελειώσει το μάτς, Γρηγόρη. Αυτοί τα ήξεραν ότι θα φάνε ένα τετράμπαλο, μια μούτζα γκολ. Και ήρθαν για να... και παραπάνω έτσι πως πήγαινε η ομάδα το τετρένο. Ναι, Γρηγόρη μου, και ήρθαν εδώ για να μην τελειώσουν το μάτς. Και με την πρώτη ευκαιρία βρέθηκε ο Βλάκας που πέταξε, να πούμε, τη σερβιέτα. Κατάλαβες? Εντάξει, Βλάκας τώρα, εντάξει, εκεί πέσανε χιλιάδες κομμάτια. Όχι, δεν ήταν εκείνη η φάση, ρε Γρηγόρη μου. Ήταν μεμονωμένο το κομμάτι που έπεσε αυτό. Έχει τελειώσει το μπούγιο με τα χαρτιά, με τα αυτά. Και ο ανόητος, έτσι τον χαρακτηρίζω, πήγε και έριξε, να πούμε, μεμονωμένα την κορδέλα. Αυτό περιμένανε. Αφού τους ξέρεις τα λαμό γιατί είναι. Και πού πήγε η κάργα, ρε φίλε? Και εκείνο να μην γινόταν το περιστατικό, από τη στιγμή που δείχνει ο άλλος τα μπιχλιμπίδια του, ξέρω εγώ, στην κερκίδα. Yeah. Τα προκαλούσαν, δηλαδή στο επόμενο πεντάλεπτο πάλι κάτι θα είχε γίνει. Πάλι θα γινόταν κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα, πριν ξεκινήσει το μάτς, είχα κάνει πρόταση στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ να τοποθετήσει δείχτη και στα επίσημα. Έχω την εκπομπή. Έπρεπε. Ο Στέλιος είναι ο παρόν. Το είχα πει, δεν το είχα πει. Και βγήκε και ένα στο ράδιο και μου λέει, καλά, ρε. Εγώ αρέ έχω να πούμε 800 ευρώ διαρκείας να πούμε στην Τούμπα να το δω με δείχτη. Πάρ' την αρέ και φταί τώρα να μάθεις. Απ' τα επίσημα έπεσε. Και φταί με ρόδες.
Τέλος πάντων, να σου πω κάτι, αυτό με τα δίχτυα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και τι έγινε, και δίχτυ να μπει. Θα βρουν άλλο κόσμο. Ρε Γρηγόρη μου. Οι διαιτητές, άκου ρε Σιτάσο, εδώ ναι. Οι διαιτητές πήγανε στο κέντρο του γηπέδου, μετράει τον κόλ και ξαναγυρίσανε πίσω. Ναι. Ποιο δίχτυ και ποια κορδέλανα. Εδώ θέλει τα κάγκελα από τη στιγμή που είμαστε και ευρωπαϊκοί στην Ευρώπη. Να πέσουν τα κάγκελα. Βγάλτα. Μπράβο, βγάλτε τα κάγκελα επιτέλους. Να δούμε ο διαιτητής θα έκανε τον μπρος πίσω. Μαζί θα σου. Το έκανε. Μαζί σου. Θα έπεφτε ο άλλος κάτω να σου πω κάτι. Γιατί ο Μυραλάς θα μας έδειχνε τα μέζεά του. Θα τα έδειχνε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ή ο Καραπαπάρας θα πιάνε κουβέντα. Όχι, όχι, δεν υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο. Ή ο Μπαρμπασάβας θα έλεγε πάμε να φύγουμε. Και να σου πω και κάτι. Δεν τολμούσε κανένας. Πόσο παραπάνω θα σε τιμωρούσανε αν είχες να πούμε βγαλμένα τα κάγκελα και ήταν ο πεζόδρομος ένα με την κερκίδα. Α? Τίποτα δεν θα γινόταν από όλα αυτά. Άρα μπράβο. Άρα μπράβο. Γιατί θα το σκεφτόταν ο Κομίνης που τον είπε ο Ποντίκης, που τον είπε ο Στυλιάρας, που τον είπε ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ από την Νόβα. Μάλλον είναι offside, ίσως να είναι offside. Θα σκεφτόταν να γυρίσει πίσω. Χωρίς κάγκελο. Κατάλαβες. Γιατί ξέρε ότι θα γίνει το κάγκελο. Και δεν θα τολμούσε να το κάνει. Κατάλαβες, Γρηγόρη μου. Τέλος πάντων. Ας το βγάλει. Εγώ το πρότεινα. Εδώ από το ραδιόφωνο ναι. Το έγραψα και στο Facebook και παντού. Το είχα διαβάσει. Ναι. Βγάλει τα κάγκελα να τελειώνουμε. Αφού δεν σε σέβονται, παίζουμε την νοημοσύνη μας. Σε φοβούνται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Εμείς δεν λέμε ότι θα γίνει κάτι. Εμείς το παιδί με την κορδέλα. Ποια κορδέλα. Εδώ πέρα χωρίς κορδέλα, χωρίς χαρτάκια, χωρίς τίποτα. Και σου πήρανε το ματσάκι και φύγανε. Γρηγόρη μου, μαζί σου είμαι, αλλά έκανε βλακεία. Για μένα. Βλακεία, ξεβλακεία. Ήταν αποφασισμένο το έργο. Το είχαν τόσο καλά φτιαγμένο. Για το παιχνίδι με τον Γαβρό. Και με την ΑΕΚ τα ίδια ήταν. Ήταν φτιαγμένα τα μάτια. Εγώ πάντως είδα ένα γήπεδο εκκλησία με τον Γαβρό. Εκκλησία. Που δεν, εκκλησία να είναι. Που δεν ανάψανε ούτε ένα πτήρα για τσιγάρο. Ούτε ένα πτήρα για τσιγάρο, φιλαράκι. Εγώ αυτό είδα. Και με την ΑΕΚ ήταν ακόμα πιο εκκλησία το γήπεδο. Εγώ αυτό είδα. Τίποτα. Με την ΑΕΚ ούτε χαρτάκι δεν είναι. Επειδή δεν τους έκατσε λοιπόν με τον κόσμο, γιατί τον κόσμο περίμεναν για να σε τιμωρήσουν, βρήκαν άλλους τρόπους. Γι' αυτό τους λέμε επιστήμονες και τώρα είναι και οι κίτρινοι επιστήμονες. Κατάλαβες. Είναι όλοι μαζί. Αυτοί όλοι αλληλοβοηθούνται κάτω. Τέλος πάντων. Αυτοί ο ένας παρέχει βοήθεια στον άλλον. Καλά, εσύ. Βάζελος... Ναι, έχεις δει γεννητικά όργανα χώρια του άντρα. Α, μπράβο. Έτσι. Άνα, μπράβο. Αυτοί είναι όλα μαζί. Να. Έτσι ακριβώς. Να είσαι καλά, Γρηγόρη. Καλά, άντε, καλή συνέχεια, παιδιά. Έγινε, έγινε, να είσαι καλά. Ωραίος ο Γρηγόρης. Παλιό Παουξάκη. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι. Γεια σου, φίλε, εσείς. Κοίταξε να δεις, από ό,τι σας ακούω, που λες κάγκελα να βγούνε, ναι. Τότε αυτοί θα είναι μες στη χαρά, γιατί θα προκαλέσουν να μπουν οι φιλαθλοί μέσα και να φάει ο Πάουκ όχι 7, 10-15 αγωνιστικές, και να είναι πάντα το γήπεδο άδειο. Έτσι δεν λύνεται το πρόβλημα. Το πρόβλημα πώς λύνεται, ούτε με φοβέρες, ούτε αυτό θέλει εμείς πάντα να είμαστε σωστοί και το πρόβλημα θα λυθεί αλλιώς. Δηλαδή τώρα, πρόσεξε να δεις, ο ΠΑΟΚ ζητάει 50% ξένοι. Δηλαδή να έρθει ένας, να μην τους γνωρίζει οι ομάδες ποιος θα έρθει, ένας Πορτογάλος, ένας Ισπανός, ένας από τη Γερμανία, παράδειγμα. Να σφίριξει στα ντέρμπι. Και το δεύτερο είναι ότι μου φαίνεται θα βάλουν VAR τώρα. Αυτό VAR, πώς το λένε. Ναι, ναι, το VAR, ναι. Να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Replay, ναι. Να σου πω λίγο κάτι. Το θυμάσαι. Εκεί θα τους φύγει η μαγιά όμως. Το θυμάσαι το match Κυπέλου με τον Παπά. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Που κέρδιζε ο Ολυμπιακός 1-2 και κερδίζει καθαρό πέναλτι ο ΜΑΚ και δεν το δίνει. Ναι, γι' αυτό λέω παιδιά το VAR. Στάσου λίγο ρε φίλε, άλλο θέλω να καταλάβω. Ναι. Εκεί δεν είχε κάγκελα. Κοίταξε να δεις. Σου είπα τι γίνεται. Τα κάγκελα. Κάγκελα είναι... είχε το γήπεδο. Ναι. Μπήκαν έχει... μέσα. Εντάξει. Τι δεν εντάξει. Δεν μπήκαν μέσα. Μπήκαν. Με την Αύστρια Βιέννης. Με την Rapid Βιέννης. Κάγκελα δεν είχε. Κοίταξε, δεν κατάλαβα το όμως αυτή τώρα. Όχι, εσύ δεν κατάλαβες φίλε τι λέω. Να σας πω εγώ λίγο κάτι που μου πείτε και ό,τι αγαπάτε πείτε μου. Ναι. Ξέρετε πόσες αγωνιστικές φάγαμε φέτος που έχουμε κάγκελα. Φάγαμε αγωνιστικές. Πόσες φάγαμε ξέρετε.
Όχι στο γήπεδο, από το κάτω το κύπελο 7. Αγαπητέ μου κύριε, φάγαμε 10 αγωνιστικές. Συγγνώμη, τα 7, οι 7 αγωνιστικές δεν είναι από το κύπελο. Μπράβο, από επεισόδια. Δεν ήταν εκτός, δεν ήταν μέσα στο γήπεδο. Είχες τιμωρηθεί, αν θυμάσαι, πρωτοδίκως και άλλες 2 αγωνιστικές και τις σβήσανε. Φίλε μου, άμα ήταν τα κάτω. Που έπαιξες με την ΑΕΚ, το θυμάσαι που έπαιξες με την ΑΕΚ. Δεν θα έπαιζες με κόσμο και έπαιξες με κόσμο. Ναι ρε παιδιά, γνωρίζετε κι εσείς, και εγώ 56 χρονών είμαι. Ωραία. Άμα αυτοί φέρανε νόμους τέτοιους, βάλανε, ναι. Οπότε αν μπεις να σε κάνουν όχι 7, 17, και να είναι τελώς άδειο. Όταν έβγαλε ο Ζαγοράκης τα κάγκελα, ποιοι μπήκαν μέσα. Μπήκε κανείς μέσα. Ναι, αλλά άλλη γνώμη τότε. Τώρα αυτοί τα φέραν στα μέτρα τους τους νόμους. Σου λέει μέχρι και... υποβιβασμό. Δεν ακούς τι σου λέει τώρα. Και τότε υποβιβασμός ήταν. Στη δεύτερη φορά. Τώρα τα εφαρμόζουν όμως. Είναι. Κοίταξε να δεις. Έφυγε από τη μέση Ολυμπιακός, ήρθε ο Μελισσανίδης. Αδερφέ, όπως θέλουν τα εφαρμόζουν. Εδώ σώσανε τον Παναθηναϊκό τώρα, πλάκα με κάνεις. Άρα, μπράβο, αυτό μέσα αυτοί τα έχουν. Ράβουν και κόβουν εκεί κάτω. Ναι. Είτε αλλά υπάρχει κάγκελο, είτε δεν υπάρχει κάγκελο, είτε τη Τατιάνα στο κάγκελο, καλέ μου φίλε. Αυτοί θα βρουν τρόπο. Οπότε καλύτερα να μην υπάρχει, θα το σκεφτούν να το κάνουν. Εγώ, να ξέρεις. Πάντως, εάν υπάρξουν αυτά τα δύο που σου λέω, δεν χρειάζεται κάγκελα και κάγκελα να έχει, δεν μπορούν να τους βγουν μετά. Γιατί, κοίταξε να δεις, με ξένους διαιτητές, ό,τι ναι, θα φάει την κόκκινη κάρτα και αν μιλήσει, θα φάει και ο άλλος κόκκινη. Είναι, δεν αστείευονται. Οι ξένοι, οι δικοί μας είναι, δεν με λες, πέρσι αυτοί δεν είχαν κάνει παραπτώματα πάλι. Γιατί σφυρίζουν φέτος πάλι. Έτσι δεν είναι ρε παιδιά. Δηλαδή είναι σαν να πηγαίνεις τώρα εσύ σκοτώνεις κάποιον. Και όσοι είχε κάνει παράπτωμα δηλαδή... Εσύ θυμάσαι κανένα παράπτωμα πέρυσι του Κομίνη? Γιατί δεν κάνανε. Πες μου ένα. Δεν ήταν ο Κομίνης δεν ήταν που πέρσι με το κύπελο. Και με το κύπελο. Τι έκανε στο κύπελο? Ότι αυτός δεν ήταν που μας έδωσε το τέτοιο. Ποιο? Που λέει offside τον γκολ και το κατοκύρωσε. Δεν ήταν τη δουλειά του Κομίνη, το υπόπτη ήταν το offside. Ναι, αλλά αυτός το κατοκύρωσε, εντάξει, συμφώνησε. Ναι. Σημασία έχει, παιδιά, σου είπα τι γίνεται. Αρετόπουλος τι έκανε πέρσι, Αρετόπουλος. Γιατί αυτοί όλοι είναι άγιοι, δεν έχουν κάνει τίποτε. Εγώ ακούω από πολύ κόσμο ότι πώς γίνεται να σφυρίζουν. Το λένε και οι δημοσιογράφοι και στο ραδιόφωνο σας. Εγώ, πολλοί σφυρίζουν. Ενώ έχουν κάνει παραπτώματα πέρσι και υπάρχουν αυτοί εδώ και σφυρίζουν και μάλιστα τον Κομίνη πήγαν να τον βάλουν πάλι να σφυρίξει ένα μάτς. Ναι, ναι, και... το γνωρίζαν στο Λεβαδιακός Πανιόνιος. Ναι, ναι. Παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Πώς θέλω δεν να σας πω ότι όλα μόνο εγώ πιστεύω αυτές οι δύο λύσεις. Ξένοι διαιτητές 50% και το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ ξέρεις γιατί αν είναι γκολ. Θα τρέξει εκεί πέρα, όντως, τελείωσε. Αυτό είναι. Έτσι πιστεύω και θα το δούμε. Εσύ πιστεύεις ο Κομίνης όταν πήγε στα αποδυτήρια χωρίς το ΒΑΡ, δεν είδε ότι είναι καθαρό το γκολ? Το είδε, αλλά εκεί όμως το ΒΑΡ είναι ένας εκπρόσωπος κάθε ομάδας και μου φαίνεται είναι και υπεύθυνοι που όταν θα το δουν όλοι μαζί, τελείωσε. Θα δουν ότι όντως είναι. Θα το δείτε και στο Μουντιάλ. Ο διαιτητής το βλέπει και αποφασίζει το αν είναι παράβαση ή όχι. Ναι, αλλά θα του πούνε εκείνοι οι υπεύθυνοι ότι όντως είναι γκολ παράδειγμα. Δεν μπορεί να πει όχι δεν είναι, δεν το μετράω. Εντάξει. Θα το δείτε, αυτό θα το δείτε παιδί και στο Μουντιάλ. Έγινε φίλε. Το αρχίσουν να το έγινε, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ήταν η άποψη του φίλου, δεκτές. Όλες οι απόψεις δεκτές, όλες οι προτάσεις. Θέλουμε προτάσεις, θέλουμε απόψεις για να ακούγονται, να τις συζητάμε και δεν είναι κακό, άλλοτε συμφωνούμε, άλλοτε διαφωνούμε. Αλλά αυτό που ήθελα να πω το φίλο, είτε έχεις κάγκελο φίλε, είτε δεν έχεις, αυτοί βρίσκουν τρόπο και σε τιμωρούν. Οπότε καλύτερα να μην έχεις, γιατί και εσύ να είσαι, έλα λίγο στη θέση του Κομίνη τώρα, να μην είχε ρε παιδί μου κάγκελο η Τούμπα. 30.000 να πούμε λυσασμένοι σκύλοι τρέχαν τα σάλια τους να πούμε για να κερδίσει την ΑΕΚ. Σε έλεγα εγώ αν ο Ποντίκης με τον Κομίνη τώρα γινούσαν ή ο Στυλιάρας μιλούσε. Να έχει το μαμελόκο από πίσω του να πούμε, μου να τρέχαν τα σάλια του. Αυτόν χωρίς δόντια. Ξέρεις, και λίγο σκούρος. Όταν άρχιζε, ξέρω εγώ, σε έλεγα εγώ.
άρχισε να γαυγίζει ο άλλος. Αν ο Στυλιάρας θα λειτουργούσε την ενδοεπικοινωνία και αν θα κάνανε συγκέντρωση στο κέντρο. Σου λέει, πού θα πάμε τώρα, πώς θα πάμε μέχρι εκεί πέρα, πώς θα μπούμε στα αποδυτήρια. Γκολ είναι, πλάκα κάνεις, γκολάρα. Να μην σου πω θα μετρήσω και δύο. Τρίποντο. Κατάλαβες. Να πούμε ότι η Γιουβέντους έκανε ολική ανατροπή 3-1 ναι. την Μπολόνια στο 75ο λεπτό. Εντάξει, οπότε τώρα δεν νομίζω να λες να γίνει κανένα 3-3, αποκλείεται. Νομίζω ότι η ανατροπή αυτή, αμάν, ναι. Μπουφώνησε, φίλε. Νομίζω ότι αυτή η ανατροπή δύσκολα, πάρα πολύ και δύσκολα. Και κατά πάσα πιθανότητα το πρωτάθλημα θα, ένα ακόμα πρωτάθλημα θα πάει στην Γιουβέντους. Λοιπόν, Βασιλή, χρωστάμε ένα διάλειμμα. Να κάνουμε λίγο το διάλειμμα και το πάμε μετά σε ρίνα που μέχρι τις 12, εντάξει. Πάμε λίγο σε break, παιδιά, και επανερχόμαστε. Οι γραμμές θα είναι πάλι ανοιχτές στο 2310-287 και 38. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας. Άλλο ένα βράδυ κοντά μας είναι το Ζερίμες εδώ πολύ ο Ζήκος της Τούμπας. Μια πανδεσία γεύσεων από μεγάλη ποικιλία κρεατικών, νόστιμο φρέσκων θαλασσινών. Σας περιμένω να την απολαύσετε με την παρέα σας, συνοδευόμενες από πλήρη γκάμα ποτών στο Ζήκο της Τούμπας. Προσιτές λαϊκές τιμές, ποιότητα στα εδέσματα, ζεστός και ευχάριστος ο χώρος, γρήγορη εξυπηρέτηση είναι οι λόγοι που οδηγούν όλους εσάς στην Ανατολική Στράκη 63 στην κάτω Τούμπα, στο Ζερίμες εδώ πολύ ο Ζήκος της Τούμπας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2311-242-153. Για ρεζερβέ, αλλά και για την παραγγελία για το σπίτι σας. Χρόνος παράδοσης για την παραγγελία σας 20 με 30 λεπτάκια. Λοιπόν, 2310-287 και 38, οι γραμμές είναι ανοιχτές πάλι για όλους τους φίλους της εκπομπής. FM και ενό σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-5-26. Ένα νέο πουλί, Τζοβάρας ονόματι, ο διαιτητής, χάρισε στην κυριολεξία κόκκινη του Λιβάγια, ο οποίος θα απουσίαζε από τον τελικό με τον ΠΑΟΚ. Μία ολοκάθαρη κόκκινη κάρτα στο 28ο λεπτό του αγώνα Απόλλωνος Μύρνης ΑΕΚ, όταν ο Λιβάγια σμπρώχνει, αποθεί βιαία και ρίχνει κάτω τον Χουάντερσον εκτός φάσης, και ενώ έπρεπε να δεχτεί κόκκινη κάρτα, καθαρή κόκκινη κάρτα και να αποβληθεί, αυτό το πουλί ονόματι Τζοβάρας είχε διαφορετική άποψη. Στην ουσία προστάτευσε τον Κροάτι αμυντικό της Ένωσης και του έδειξε μόνο κίτρινη κάρτα. Και ήταν και μπροστά ο τύπος. Μπροστά του, είδαμε το βίντεο 5 φορές. Είναι ο ορισμός της κόκκινης κάρτας. Αποθεί βιαία, αυτό που λέει δηλαδή ο ορισμός του κανονισμού διαιτησίας. Τον αποθεί βιαία, το ρίχνει κάτω και μπροστά ο κύριος Τζοβάρας, αυτό το πουλί το καινούριο, προστατεύει άλλη μια φορά την ΑΕΚ του Μελισανίδη. Την ΑΕΚ του Μελισανίδη, στην οποία κάνουν δώρο το χάρτινο θηλυκό γυναικείο πρωτάθλημα, το αρσενικό το αντρικό, το πήρε ο ΠΑΟΚ σήμερα, έτσι. Με 70 βαθμούς και ένα μάτς λιγότερο. Και όχι μόνο αυτό, προστατεύουνε, μη δίνοντας κόκκινη κάρτα, τον Λιβάγια. Αυτοί είναι οι κύριοι που πανηγυρίζουν ακόμα το χάρτινο, κάτω στην Αθήνα. Εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας, θέλουμε αρσενικά πρωταθλήματα. Γι' αυτό έχουμε και λίγα. Αλλά τα έχουμε πάρει με τιμή και δόξα. Με το σπαθί μας που λέμε. Έλα φίλε, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου. Γεια σας. Είμαι ο Γιώργος από Αθήνα, από το Περιστέρι. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Εδώ έχουμε και μια συνοπαδό που είναι από το Περιστέρι, είναι η Μέρη. Α, μπράβο. Εκεί πώς βρέθηκε, Αθήνα, Θεσσαλονίκη πώς βρέθηκε. Ερώτατε. Ήρθα να δω τον αγώνα. Μπράβο, κοριτσάρα μου. Μπράβο. Εδώ τι να βρεθούμε. Εδώ είμαστε μετρημένοι, Περιστέρι. Εντάξει, εγώ φανατικός οπαδός. Τσακώνομαι εδώ με όλο τον κόσμο. Είναι και μεγάλο. Είναι και μεγάλο το Περιστέρι. Αυτό που μας κάνανε εμένα, με αρρωστήσανε. Μας κλέψαν το πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα. Είμαι και 48 χρονών, δεν είμαι και μικρός. Δυστυχώς οι αγκίδες είναι χειρότεροι, παιδιά, από τους Ολυμπιακούς. Είναι χειρότερη αυτή η φάρα και από τους Ολυμπιακούς. Δεν παραδέχονται τίποτα, πολύ καλά να πάθετε. Ακριβώς όταν έτσι. Συζητάμε και τσακωνόμαστε. Ότι είναι καλύτερη αυτή και τώρα τι να πω, αλλά δεν ξέρω. Κοίταξε, δεν παραδέχονται τίποτα από τον ΠΑΟΚ. Από την ντροπή τους, από την ξεφτύλα, την ξεδιατροπιά και την αναξιοπρέπεια που νιώθουν, ναι, αυτοί οι άνθρωποι, προσπαθούν να σε πείσουν και σένα μέσω, ρε παιδί μου, της ενοχής που έχουν
γιατί κοιτάνε χαμηλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι, να ξέρεις. Ότι, ναι, είναι, ότι είναι έτσι, ότι, ότι φταίς εσύ. Ότι δεν φταίμε εμείς που δηλιάσαμε, γίναμε κοτούλες και μας πήρε τηλέφωνο ο Γατούλης και μας είπε μη βγαίνετε, εντάξει, το κερδίζουμε το μάτς. Ναι, εδώ λέω ότι εσείς πήγατε τα κοριτσάκια, τα κοριτσάκια, τα κοριτσάκια κερδίζουν έτσι. Οι άντρες, οι άντρες βγαίνουν στο χορτάρι και παίζουν το αντρικό ποδόσφαιρο. Πάντως εντάξει, είναι πολύ σωστό και το σύνθημα ότι είναι η ντροπή της προσφυγιάς. Εμείς που είμαστε, και εγώ είμαι από Κωνσταντινόπολη καταγωγή, είμαστε περήφανοι, δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, τέλος πάντων. Τώρα θέλω να μιλήσω για τον τελικό. Ναι. Παιδιά, στο τελικό εγώ θα είμαι ευχαριστημένος από την ομάδα 100%, θέλω να μασάνε σίδερα. Δηλαδή και για τους εαυτούς τους που αδικηθήκανε. Δεν θέλω να δω να πάω και να πει φοβισμένα. Δηλαδή θα στεναχωρηθώ, γιατί έχουμε και δυσμενή παράδοση. Θυμάμαι, είναι το τέταρτο παιχνίδι, ο τέταρτος τελικός. Στον πρώτο με την ΑΕΚ το 83 είχαμε παίξει πάρα πολύ καλά, ήμασταν άτυχοι με τον Κούδα. Τότε είχε παίξει φοβερό ο Κούδας. Αλλά δύο γκολ μας έβαλε ο Μαύρος. Τέλος πάντων, δυστυχώς 15 χρονών τότε που ήμουν είχα πάει με άλλα δύο φιλαράκια από εδώ Περιστέρι. Με τη Λάρισα μας ξεφτυλίσανε. Είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ τότε. Ένα τέσσερα. Πολύ στεναχώρια, ήμουν και πιτσιρικά. Με Βαλαώρα μέσα, Άνταμτσικ, Μητσιμπόνα. Δυστυχώς τότε μας είχε πουλήσει ο Λεωφωνιάς, ο Δημόπουλος. Μας είχε πουλήσει ο Φωνιάς, πάλι υπήρχε. Ποια χρονολογία ήταν μέσα... Φιλέ, με τη Λάρισα, πότε φιλέ, ήταν. Ποια χρόνια ήταν με τη Λάρισα. Το 85, 85. Ναι. Το 85, παιδιά, ναι. Ναι. Θα πέραμε και τον Ντάμπλ. Τον Ντάμπλ, ναι, σωστά. Ναι, το 85, είναι ναι, το τελευταίο πρωτάθλημα, εγώ που θυμάμαι, το 85. Δυστυχώς. Ήταν η χρονιά που έφυγε ο Φωνιάς, δεν λες. Ο Φωνιάς, δεν μας. Ο Χρήστος ο Δημόπουλος. Μέρες πριν το τελικό, υπέγραψε με τον Παναθηναϊκό και δεν κατέβηκε. Ήταν όπως τη φυγή Αλπικίδη, κάτι παρεφερή. Έτσι, έτσι. Και εντάξει, με τον Παναθηναϊκό το συζητάμε πάλι, κατεβήκαμε ο Μπέρκ τότε μας, αλλά δεν παίξαμε καθόλου καλά, τέλος πάντων, απογοήτευση. Παιδιά, θέλω το, πρέπει να μασάει σίδερα ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή να παίξουν και για τον εγωισμό τους, πώς να το πω. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς είναι ΠΑΟΚτζίδες, πόσοι δεν είναι, εντάξει, είναι και περισσότεροι επαγγελματίες, αλλά μόνο για τον εγωισμό τους θέλω να πούμε σαν μασάνε σίδερα. Μόνο αυτό που έγινε φέτος που τους έκλεψαν τον ιδρώτα τους και την προσπάθειά τους, μόνο γι' αυτό θα πρέπει να μπουν στο γήπεδο. Έτσι πιστεύω, και να παιδιά, πρέπει να μπουν και όλοι με τις δηλώσεις, βλέπω είναι όριμοι, είναι τέτοιο. Δεν πιστεύω να μπουν πάλι χαλαρά και να έχουμε, γιατί όσο και να το πούν, παίζουν και στο γήπεδο τους. Όσο και να είναι μισή-μισή θεατές, είναι το γήπεδο τους αυτό. Το ξέρουν καλύτερα. Ναι, είναι η έδρα του της ΑΕΚ. Είναι η έδρα του, όπως και το κάνει, αδικία. Τι να πεις, τι να θυμηθούμε τώρα, τι να θυμηθούμε, τέλος πάντων. Αυτά παιδιά, και εύχομαι και στους και στα αδέρφια μας που θα κατεβούν κάτω πολύ προσοχή, γιατί υπάρχει πολλή αλητεία, μην χτυπήσουν κανένα, δεν ξέρω. Γιώργο. Προσοχή, ορίστε. Είναι ο Γρηγόρης το άτομο, στην άλλη γραμμή, θέλει λίγο να μιλήσει μαζί σου. Ναι. Έλα Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου Γρηγόρη. Γεια σου αγόρι μου. Γεια σου Μέρη, γεια σου το άλλο το παλιό. Στέλιος. Στέλιο. Φίλε από Αθήνα, έτσι. Ναι. Καλά τα θυμήθηκες, αλλά γίναν και κάποια. Θέλει μεγάλη προσοχή να ξεκινήσω από το τελευταίο. Έχω πληροφορίες από Αθήνα ότι αυτοί έχουν και ένα σύνδεσμο στα Εξάρχεια, ο οποίος είναι δίπλα. Και υπήρχε η ιδέα ότι είναι κλειστός, αλλά έχουμε μάθει ότι είναι ανοιχτός. Εχθές πήγαν καμιά 70 άτομα, η δική μας ήταν καμιά 300. Αυτοί που θα βρεθούν στο κέντρο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά. Αυτοί έχουν μεγάλη συσπήρωση λόγω της απανωτές χάρτινες επιτυχίες που έχουν γράψει. Εννοείται, ναι. Πάνω σε αυτό έχει και βγάλει οδηγία. Και τα παιδιά που θα κινηθούν στο κέντρο, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά τώρα. Δεν είναι δικές μας εποχές τότε. Τώρα η τεχνολογία, σε 5 λεπτά μαζεύονται 500. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ανεξάρτητα από αυτό, ο λαός του πάω... αγωνία και γι' αυτό. Εκτός από λέω για τους μεμονωμένους. Έχω αγωνία και για τα αδέρφια που θα κατεβούν κάτω Αθήνα και για τους Αθηναίους εδώ όσοι θα πάνε, να προσοχή μεγάλη. Μην μαχαιρώσουν κανένα, μην κάνουν, γιατί δεν ξέρω. Για το χαμηλά την μπάλα, παιδιά. Αυτοί το όνειρό τους είναι να αποδείξουν. Θέλουν να πάρουν το κύπελο για να σε πούνε, δεν είναι χάρτινο το πρωτάθλημα. Έτσι, ακριβώς. Αυτό εννοούν και θα παίξουν. Τους ακούς δεν μιλάνε για την μπάλα. Καθόλου. Εννοείται. Και εμείς δεν πρέπει να μιλάμε. Έτσι θέλουν αυτοί να τους αντιμετωπίσεις. Παιδιά, μην ξεχνάμε, σε αυτό το κολογήπεδο, θα το πω έτσι, έχουμε τρεις νίκες, παιδιά. Ξέρετε πόσα χρόνια. Παιδιά, σε όλες τις διοργανώσεις. Με τον Πάπριτσα, ήμουν με όλες τις ομάδες. Μία νίκη ήμουνα. Το 85 στο 01 τον Παναθηναϊκό. Με τον Πάπριτσα ήμουνα μέσα.
Λοιπόν, ναι, εγώ, εγώ υπηρετούσα Θεσσαλονίκη και έφυγα παρανόμως με διανυκτέρευση Αθήνα και ήμουνα μέσα και με βουτήξανε. Ξέρεις, έλεγε στο διπλανό σου λακαμά και σε πέρανε έξω. Μες. Κατευθείαν, είχε ασφαλίτες ανάμεσά μας. Τέλος πάντων, ξαναμπήκα από άλλη θύρα και το είδα το γκολ του Πάπριτσα μέσα στους Παναθηναϊκούς. Θέλω να σου πω για τον τελικό του 85. Αλλά δεν με πειράξανε. Ναι. Είπα γκολ όταν μπήκε το έγινε χαμός με τον πατέρα μου, αλλά δεν μας πειράξανε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει, ήταν 75.000 κόσμο είχε. Κατάμεσα ήταν, ναι, ήταν γεμάτο. Τότε έπαιρνε 75, τώρα νομίζω τις έχουν κάνει λιγότερες. Λοιπόν, κάνει, από εκεί και πέρα το 85 υπήρξε γενικά στον κόσμο του ΠΑΟΚ ότι υπήρχε η προδοσία από τον Χρήστο Δημόπουλο. Θα ήθελα να πω κάτι, παιδιά. Ανεξαρτήτως τι έγινε τότε, θα πω ότι πλησιάζαν εκλογές. Θα πω ότι στο 10 σε αποβάλαν τον Βασιλάκο. Πώς θα έφαγες στα 4. Και σου πήραν τον καλύτερο σου παίκτη παραμονή, πήγε υπέγραψη Παναθηναϊκός. Ναι. Μετά από λίγες μέρες είχε εκλογές. Πεζότανε πολιτικά παιχνίδια. Επιμένω, παιδιά, σε αυτό. Δεν μπορεί ο Δημόπουλος, στον οποίο τον είχαμε, ήταν ο Δημόπουλος. Το μεγαλύτερο παίκτη που είχε, επιθετικός που έχει περάσει από τον ΠΑΟ. Όχι από το μεγαλύτερο, από τους μεγαλύτερους το χαρακτήρα. Ήταν τρομερό ταλέντο, έχει κάνει ανατροπές, παιδιά. Χάναμε 0-2 στην Τούμπα και μπαίνει μέσα και το κάνει 3-2 μόνος του. Την άξο 6-1 την έριξε 2-3 γκολ που την ξεφτυλίσαμε εδώ πέρα, μέρα μεσημέρι. Το θέμα όμως είναι ότι φίλε Γρηγόρη ότι μας πούλησε. Πριν τον τελικό μας. Κοίταξε, δεν ξέρουμε τι παίχτηκε. Πρόσεξε, στο 10 σε βγάλανε και παίχτη ο διαιτητής. Το Βασιλάκο που ήταν και πήγε σκέπεσε. Εγώ πιστεύω ότι για λόγους ψηφοθυρίας, θα το πω έτσι, πάρε το κυπελάκι στη Θεσσαλία γιατί είχαν μεγάλο ρεύμα. Καταλαβαίνεις τι σε λέω. Ναι. Τώρα θα μου πεις δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δεν νομίζω να είναι για τα λεφτά. Δεν πιστεύω να έγινε. Και γιατί να φεύγε παραμονή, τι συμφέρον είχε ο Παναθηναϊκός? Να σε τιμωρήσει επειδή πήρες το πρωτάθλημα? Μπορεί να τους κάσανε πολλά φράγκα, ρε Γρηγόρη, τότε, εκείνη την εποχή. Και να φύγει παραμονή του τελικού, εσύ δηλαδή, εσύ είχες ένα αλφα. Δεν θα μπορέσεις να ξαναπατήσεις στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Τότε δεν ήταν το καλύτερο παιδί ο Δημόπουλος. Τώρα μην το ήταν φωνιάς. Κοίταξε λίγο. Όπως αποδείχθηκε την μπάλα, εγώ τον ήξερα προσωπικά. Ναι, αλλά όπως αποδείχθηκε Γρηγόρη και μετά ΠΑΟΚ ιστορία που έφυγε, έχει κάνει πάρα πολλές δηλώσεις κατά του ΠΑΟΚ ο Χρυσοδημόπουλος. Καλά, εντάξει, το κάναμε. Κοίταξε, όταν ξεκινά ένα πόλεμο. Όχι, άλλο λέω. Ότι, και ότι το λες προδότη, δεν είναι δυνατόν. Ε, εντάξει, δεν είναι δυνατόν δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που θεοποιήθηκε μέσα στην Τούμπα να βγαίνει και να φέρεται και να άγεται σαν αντιπάοξης. Γιατί ναι, αυτό έχει κάνει ο Χρήστος Δημόπουλος. Πάντως εκείνο το τελικό δεν ήταν αγωνιστικά τελείως τα πράγματα. Ναι. Υπήρχε πολύ παρασκήνιο. Σε αυτό δεν διαφωνήσω, αλλά στο ότι ήταν φιλοχρήματος και ότι μπορεί για το χρήμα να κατέβηκε, μπορεί για το χρήμα να πουλήθηκε, εγώ δεν το αποκλείω. Τέλος πάντων. Επειδή... Και όχι μόνο αυτό. Εντάξει. Σου κάνανε και επίδειξη δύναμης, να πούμε, οι πράσινοι τότε. Εγώ αυτό πιστεύω και σου είπανε τι θέλεις double, κάτσε να σε πάρω το πυρηνικό σου όπλο, να δω πώς θα το πάρεις το double, να σε τρυπήσω, να σε κάνω λίγο, να έχεις εμφύλιο, γιατί θυμάσαι τι είχε γίνει τότε, Γρηγόρη, εγώ 15 χρονών ήμουνα τότε. Θυμάσαι τη ιστορία. Κατεβήκαμε για αυχές, θα πήγαμε να πάρουμε τον double. Ναι, αλλά κατέβηκες με ανάστατη την ομάδα. Κατάλαβες τι είχε γίνει εκεί πέρα. Οι μισοί λέγανε καλά έκανε και οι άλλοι λέγανε τον Τζόγλανο γιατί έφυγε. Η μισή λέγανε ο πρόεδρος έφταιγε γιατί του τα είπε έτσι. Η μισή έλεγε δεν μπορείς να τον κρατήσει. Είχε, που σου είχαν γίνει... σπείρει διχόνοια. Ναι, ναι. Κατάλαβες, Γρηγόρη. Οι σφαγές που έχουν γίνει στον ΠΑΟΚ, θα σε πω μια απλή περίπτωση. Έχει τύχει να έρθει παίκτης δικός σου και έπρεπε να έρθει μέσω ελληνικού και μετά Θεσσαλονίκη και το βούτυξε από κάτω ομάδα του κέντρου. Δικός σου παίκτης. Ναι. Τέτοια γινότανε τότε. Τώρα εντάξει, έχουν αλλάξει, πάμε, οι εποχές. Διαχρονικές φάγες. Το μεγαλύτερο λάθος της ομάδας, πρόσεξε τι γίνεται, Τάσου, ήτανε που δέχθηκε να κατέβει να παίξει στο ΆΚΑ. Το βγάλαμε το λαγό μια φορά από την τρύπα και τον πήραμε το κύπελο περπατώντας. Γλίτωσε από πολλά γκολ εκείνη τη μέρα η ΆΚΑ.
Ναι. Τέλος πάντων, ανεξάρτητα από αυτό, εάν πάρεις το κύπελο θα σε έχουν δεδικασμένο και θα σε κατεβάζουν αβέρτα κουβέρτα κάτω και θα σε λένε κοίτα, το έχεις πάρει το κύπελο. Εδώ είναι το... Γιατί δεν είναι ασφαλές το Καφτατζόγλιο. Δεν κατάλαβα. Θα φέρεις τα πούλμα τους από τον περιφερειακό, 500 μέτρα είναι το γήπεδο. Όπως μας πάνε εμείς. Κοίταξε Τάσο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό τώρα, φίλε. Να σου πω κάτι. Εξής αύριο το πρωί, Τάσο, θα σηκωθεί, θα πει να πούμε το φραπέ του, θα βάλει το σιδερωμένο του το μπουκάμισο και θα πάει ατσαλάκωτος με 1:20 με τον ηλεκτρικό να δει τον τελικό. Και, εσύ θέλεις... και τον Παοξίδα τον έχουν από τη νύχτα η αστυνομία στις εθνικές οδούς και θα τον το απολογάνε. Έτσι. Και τι έχεις επάνω σου. Και γιατί πίνεις και γιατί και να σβροξείς και να τσαμπουκάδες, γιατί είναι ο Παοξής. Και στην ξεφτύρα θες μια 200 για να πας. Και μια 200 να πας και να πας και να πας και μια 200 δεν θα φας να πιεις. Δεν θα φας, δεν θα πιεις. Μπράβο. Θα φας μίνιμουμ με 150 με 200. Γιατί ρε, να τη μοιραστούμε την απόσταση. Ή κάντο διπλούς τελικούς και τελείωσε. Όπως έγινε όταν παλιά. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη όταν παίζεις με ομάδα του κέντρου εκεί πέρα. Δεν θέλω να πω για αυτό το μάτς. Το έχω πει πολλές φορές. Το έχω πει πάμπολες φορές. Να το σηκώσουμε γιατί είμαστε ομάδα. Το έχω πει πάμπολες φορές ότι ο ΠΑΟΚ είναι ευχή και κατάρα που είναι στη Θεσσαλονίκη. Αν ο ΠΑΟΚ ήταν στην Αθήνα, παιδιά, σε αυτούς τους καρεκλοκένταβους εκεί πέρα κάτω, θα έχεις πάρει άλλους 20 τίτλους. Βρε, άλλους 20 τίτλους θα έχεις. Αυτοί φταίνε, αυτοί τα κάνουν. Άλλο λέω ρε Γρηγόρη, δεν κατάλαβες τι είπα. Την εύνοια που έχει η ΑΕΚ ποια είναι. Είναι ο Ηρακλής της Αθήνας. Αυτή δεν είναι η ΑΕΚ. Ρε, όποιος αλλά επειδή είναι στην Αθήνα, εσύ επειδή είναι στην Αθήνα. Δεν είδες εχθές τη φωτογραφία που ανέβασες κι εσύ. Αγκαλιά ο Βασιλόπουλος με αγκαλιές και ο με Βασιλιάδης, φιλιά. Ο Βασιλιάδης. Πώς το λένε αυτό, να τον υπουργό. Ναι, ναι. Με κατάλαβες. Ναι, άλλο λέω. Η σφαγή σου αυτή άλλο και το θέλω λένε, να σου πω. Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα. Και πρωτάθλημα ρε Κεργέλε. Το χάρτινο. Δεν τρέπεστε αλήτες. Στερήσατε από την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος το πρωτάθλημα. Να το βάλετε να πούμε εκεί πέρα που ξέρετε, τίποτα άλλο Τάσο, αυτά. Έγινε Γρηγόρη, να το βρούνε μπροστά τους. Σκασμένος. Έτσι και προσοχή καλά. Παιδιά, τίποτα άλλο, να το πεις και αύριο Τάσο. Όσοι κατεβούνε μεμονωμένα, δεν φοβά το Παοξής, τίποτε. Έγινε Γρηγόρη. Στην πορεία δεν μπορούν να εκουμπήσουν, αυτοί πέρα από τις καφετέριες τους δεν ξεμητίζανε παλιά. Αλλά τώρα τσαμπουκαλευτήκανε, επειδή έχουν συσπήρωση, τα πήρα, μπήκανε λέει είμαστε Ευρωπαίοι. Πήραμε το πρωτάθλημα, θα πάρουμε το κύπελο ή το μπάσκετ θα πάρει. Έχει γίνει όλες οι ειδήσεις για αυτούς μιλάνε. Γι' αυτό λέω υπάρχει συσπήρωση και πρέπει να προσέχουμε πάντα όσα παιδιά κατεβούνε. Για πρώτη φορά τουλάχιστον. Καλό βράδυ παιδιά, καλή εκπομπή. Γεια σου Γρηγόρη. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Έλα Γιώργο. Έγινε, παιδιά, αυτό που ήθελα να πω Γιώργο στον Γρηγόρη, ναι. Αλλά ήταν συγκισμένος γιατί τον Γρηγόρη μου κάνει... δεκάδες, εκατοντάδες εκπομπές τόσα χρόνια. Ναι, ναι. Ένα από τις λίγες φορές που συγχύστηκε πραγματικά ο Γρηγόρης. Αυτό που ήθελα να τον πω και σεβάστηκα τη σύγχυσή του και δεν μίλησα, ούτε το διακόψα το παιδί, είναι ότι όποια ομάδα και αν είναι κάτω στην Αθήνα τη χάνει πάρα πολύ ευνοϊκή μεταχείριση από τους οποιοσδήποτε. Εννοείται. Αυτό ήθελα να πω ότι είναι ευχή και κατάρα που ο ΠΑΟΚ είναι στη Θεσσαλονίκη. Το ξέρω, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά το μετράνε αυτή όλοι. Αυτή είναι η ιστορία μας, τι να κάνουμε. Το στην μετράνε... αδικία, κόντρα στο κατεστημένο. Γιώργο, γι' αυτό λατρεύω πάντα, το τα πάντα ρε φίλε είναι πολιτικό κόστος, είναι ψήφι. Κατάλαβες. Σωστό. Σου λέει πόσο έχει το λοκανοπέδιο, 4,5-5 εκατομμύρια. Οι άλλοι τι είναι ένα εκατομμύριο τώρα, κλάιμαν, επί 4 έχω κάτω. Όλοι αυτοί επί 4 τους έχω κάτω. Κλάιμαι, τους κάτω θα βοηθήσω. Τι είναι ο άλλος μες στον ΟΠΑΠ, τι κάνει, έχει καύσιμα για αυτά, ξέρω εγώ, είναι αλεπού, είναι, ξέρω εγώ, έχει ένα ρεύμα. Ο άλλος τώρα ήρθε μόνο ακόμα 5 χρόνια στην Ελλάδα, θέλει μέχρι να τον κάνουν. Το... Κατάλαβα, αφού έχω το επί 4 κάτω. Ναι, αλλά έρχονται και Μακεδονία, όταν έρχονται για ψηφαλάκια όμως, τι καλά είναι. Καρντάση μου, στο λέω. Ένα εκατομμύριο είσαι εδώ, 5 είναι κάτω. Ναι, είναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ας το πω διαφορετικά, γιατί ο Σαββίδης δεν πήγε στον Απόλλωνο Καλαμαριάς
και πήγε στον ΠΑΟΚ. Γιατί ναι. το 70% στη Βόρεια Ελλάδα είναι ΠΑΟΚ. Είναι ΠΑΟΚ, ναι. Είναι διαφορετική η ισχύ, η δυναμική που έχει ναι, ένας ναι. επιχειρηματίας του Βεληνικού, του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος έχει δεκάδες επιχειρήσεις οι οποίες πάνε και καλά, με το να είναι πρόεδρος ομάδος και μεγαλομέτωχος και να αντιπροσωπεύεται από 2 εκατομμύρια κόσμου και άλλα από 25-30 χιλιάδες. Κατάλαβες. Σωστό, σωστό, συμφωνώ απόλυτα. Όλα είναι πολιτικό κόστος. Τέλος. Το θέμα είναι να μπορέσει από το χρόνο με στρατηγική, με άτομα, δεν ξέρω πώς θα μπορέσει, να νικήσουμε και αυτό. Να δούμε. Όλα θα γίνουν σιγά σιγά. Εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά που βλέπουμε είναι τα τελευταία, είναι τα κατακάθια από το Βαρέλι. Γιατί ο καρκίνος δεν φεύγει από τη μια μέρα στην άλλη τα καρκινώματα. Θέλει να τα καταπολεμήσεις με διάφορες μορφές. Με χημεθεραπείες και, άλλο, και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη. Ποια ελληνική δικαιοσύνη? Έτσι είναι η δικαιοσύνη. Πώς στήσανε τον ΠΑΟ, δηλαδή πώς τιμωρήσανε τον ΠΑΟ, ποια δικαιοσύνη? Τόσα 38 στοιχεία είχαμε. Εκτός άμα είναι άσχετοι άνθρωποι και δικάζουν, δεν ξέρω, είναι άλλα αντάλλων δηλαδή. Τι δικαιοσύνη, δεν υπάρχει για μένα δικαιοσύνη. Εντάξει, απογοήτευση μεγάλη, δεν θέλω να... Αλλά είναι απογοήτευση μεγάλη. Η δικαιοσύνη παίζει με την νοημοσύνη, εντάξει. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, η δικαιοσύνη είναι για τους ισχυρούς τελικά. Τίποτα, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει 2,1 τόνοι λουκουμόσκονης. Που σε άλλη χώρα θα ήταν ηλεκτρική καρέκλα. Και τώρα να είναι αρχηγός. Εδώ για μια τηρόπιτα τους βάζουν μέσα. Παρακαλώ, για 5 ευρώ. Όχι δηλαδή, για... τι να ψάξω να αλλά βρω. Είναι εγώ, τι να ψάξω παραπάνω να βρω, ρε Γιώργο, εγώ από αυτό που σου είπα. Ναι. Ακριβώς. Τι να ψάξω ότι πουλάει ο άλλος το θάνατο. Το θάνατο σε 15, 17, 20. Τι να σου πω, ρε φίλε. Δεν θέλω να επεκταθώ γιατί είναι και πονηρή καιρή. Έτσι. Εγώ να πω, είμαι φανατικός γιατί μου λένε γιατί είσαι τόσο άρρωστος με τον ΠΑΟΚ. Γιατί παλεύουμε το κατεστημένο, με τα θηρία, μια ζωή, δεν πειράζει. Ας έχουμε 5 επιτυχίες. Θα είμαι άρρωστος ΠΑΟΚ για μια ζωή, δεν πειράζει. Να είσαι καλά, ρε Γιώργο. Είναι κόντρα στο κατεστημένο. Αυτό είναι η ιδέα του ΠΑΟΚ. Να είσαι καλά. Έγινε, φίλοι. Παιδιά, καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Να πω κάτι λίγο. Να πεις. Μην ξεχνάμε όμως, πέρα από τα. Στο όφωνο εδώ που λέει και η Ανίτα. Ναι. Πέρα από αυτά που γίνονται, παράδειγμα με τον Πανιόνιο, με τον Πανιόνιο εμείς, ο Πανιόνιος έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό στην έδρα του, με τον Παναθηναϊκό στην έδρα του, στη Νέα Σμύρνη, ποιος Παναθηναϊκός που μπορεί και να πέσει, ο οποίος έχει κερδίσει τον Πανιόνιο μέσα στην έδρα του. Έχει παίξει με τον Ολυμπιακό, έχει κερδίσει μέσα στην έδρα, μέσα στη Νέα Σμύρνη. Έχει παίξει με την ΑΕΚ, έχει κερδίσει. Εμείς, που θεωρείται είμαστε αδέρφια παράδειγμα, δεν έχουμε κερδίσει. Δηλαδή έχουμε χάσει βαθμούς από τον Πανιόνιο. Δηλαδή, ναι. Θες να πεις ότι δεν υπάρχουν ομάδες δορυφόροι. Ναι. Δηλαδή έχουμε κάνει και κάποιες ήττες, δηλαδή οι οποίες ήταν με την Τρίπολη. Αυτό ήταν απίστευτο με την Τρίπολη. Δηλαδή. Αλλά ο Πανιόνιος, εντάξει, ο Πανιόνιος όμως είναι ένα θεωρητικά αδελφικό σωματείο. Δηλαδή, εγώ όταν πάω στη Νέα Σμύρνη, πάμε και καθόμαστε μαζί. Δηλαδή, δίπλα είμαστε, ούτε να. Δεν έχουμε. Εγώ θα αδελφικά. Πω ότι δεν υπάρχουν αδελφικά σωματεία. Όμως φέτος. Έχει αποδειχτεί. Στη Νέα Σμύρνη όλοι έχουν κερδίσει τον Πανιόνιο πλην από εμάς. Και πέρσι δεν τον κερδίσαμε τον Πανιόνιο και πρόβεζε τον και κερδίσαμε. Και ο Ατρόμητος κέρδισε Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και έχασε τον ΠΑΟΚ δύο φορές. Ναι. Αυτό θα σου πούνε. Σαν απάντηση. Το θέμα δεν είναι αυτό, Μέρη. Το θέμα είναι ότι ανακαλύπτουν συνεχώς νέους τρόπους, επιστημονικούς, είτε είναι κίτρινοι είτε είναι κόκκινοι, για να σου κλέβουν τίτλους. Αυτός ο τίτλος θα μείνει στην ιστορία. Έτσι. Είναι δηλαδή. Ο ορισμός της κλεψιάς. Δεν υπάρχει δηλαδή πιο ξεφτιριστικό πράγμα από αυτό εδώ πέρα και το πανηγυρίζουν τώρα. Καλά τους είπαν, ντροπή της προσφυγιάς. Πάμε στο τελευταίο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Γεια σου, φίλε. Μένιος από Χανιά, είμαι, τι κάνεις? Γεια σου, ρε Μενιό. Γεια σου, γόρι μου. Καλά. Καλά, εσύ. Καλά, ρε φίλε. Εγώ σήμερα είμαι τρελαμένος χειρότερα τώρα πριν. Μόνος είσαι. Γιατί. Μας πήραν ένα χάρτινο πρωτάθλημα. Ακόμα ρε Μένιο, και τελευταία αγωνιστική χαρίζουν κόκκινη στο Λιβάγια. Ναι, ναι. Έσπρωξε, κλώτησε να πούμε τον Χουάτρισο, τον πέταξε κάτω μπροστά στο διαιτητή
Και ο Τζοβάρας, αυτός ο διαιτητής, το δείχνει κίτρινη για να παίξει το τελικό. Ακόμα και τελευταία αγωνιστική σου λένε εδώ τα βατζιλίκια, εμείς ό,τι πούμε. Κατάλαβες. Και το πανηγυρίζουν κιόλας και δύο φορές κιόλας το πανηγυρίζουν. Εντάξει, δίπλα. Επειδή είναι χάρτινο το πανηγυρίζουν. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Τώρα οι άνθρωποι έτσι έχουν μάθει. Τι να κάνουμε. Εμείς εδώ, στη Μακεδονία δεν θέλουμε τέτοια ψεύτικα θηλυκά πρωταθλήματα. Εννοείται, εννοείται. Γι' αυτό και είμαστε ΠΑΟΚ και γίναμε ΠΑΟΚ. Κατάλαβες. Δεν γίναμε για το, ούτε για τους τίτλους, ούτε για το ότι είμαστε και καλά στα σαλόνια τους στο κέντρο της Αθήνας εκεί. Ας τα χαίρονται ρε φίλε αυτά τα κυπελάκια. Αυτά είναι κυπελάκια για παγωτά, δεν είναι πρωταθλήματα. Να ξέρεις. Εγώ ρε φίλε, Τάσο, απόψε τώρα πριν από λίγο πήγα σε ένα site. Και να σου πω και ποιο site, το Πάγκο 4, δεν ξέρω αν το διάβασες. Ναι. Και βγήκε. Δες το μετά, αν μπορείς. Mm. Την Παρασκευή στις 9 και 5. Το διαδικασμένο λες. Για την Γάμα Εθνική. Ναι, ναι, αυτό. Διαβάστε να δείτε τι κλοπή μας έκανε φέτος. Τι κλοπή μας έκανε, για μην πολυλογούμε κιόλας. Διαβάστε αυτό το site να δείτε τι κλοπή μας έκανε. Δηλαδή, ίδια τραυματίσανε τον προπονητή και στέλεχος της ομάδας, έτσι. Δηλαδή, βοηθός προπονητή. Το προπονητή του Αστέρα Βελουκιώτη και διακομίστηκε με ασθενοφόρο για πρώτες βοήθειες και λέγανε ότι είχαν κλίμα τρομοκρατίας και τέτοια και κερδίσανε, δηλαδή αυτή η ομάδα που έκανε αυτό, στα χαρτιά κέρδισε το μάτς 3-0 ναι, ναι. Και αφαίρεσε τρία βαθμό από την άλλη ομάδα. Δηλαδή το εντελώς αντίθετο ο ίδιος, ο Σκουτέρης. Εντελώς αντίθετο με αυτό που μας έκανε εμάς με τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Κατάλαβες ότι γίνεται. Το βλέπω, διαβάζω τώρα. Το βλέπεις. Ναι, ναι. Δηλαδή τι άλλο να πούμε. Τον Αστέρα Βλαχιώτη. Και ουσιαστικά η ΑΕΚ υποστήριξε ότι υπάρχει κλίμα τρομοκρατίας για ένα όπλο το οποίο δεν το είδε κανένας. Και όλοι το είδαν από φωτογραφίες μόλις μπήκαν στα αποδυτήρια. Ναι, εδώ οι φίλοι μου Ολυμπιακοί ξέρεις τι λένε. Εδώ το ακούμπησε λέει κιόλας, πήγε να το βγάλει. Αυτό λένε. Άλλο πήγε να βγάλει, πες τους. Ναι, ναι, αυτό έπρεπε να τους βγάλει, αυτό πρέπει να βγάλει στο τέλος. Ευχαριστώ παιδιά, καλό βράδυ. Ναι, έπρεπε να βγάλει το Λάσο, να πήγαινε και νεκρά. Ναι, θα πήρε στο Γρανίο να πούμε, με αυτούς να πούμε. Άντε, καλό βράδυ, καλά περνάτε. Καλό βράδυ. Γεια σου, Ρεμένιο. Να πούμε πως η ΠΑΕΠΑΟ και γιατί μιλούσαμε για τη μετακίνηση. Μην τηλεφωνείτε άλλοι παιδιά, μην τηλεφωνείτε. Έχουμε τέλος εκπομπής. Γιατί μιλούσαμε για τη μετακίνηση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ στην Αθήνα για τον τελικό. Η ΠΑΟΚ συστήνει στους φιλάθλους της για τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια να μην μεταβούν μεμονωμένα στην Αθήνα και να εγγραφούν είτε στην εκδρομή του ανεξάρτητου συνεργαζόμενου πρακτορείου είτε σε αυτές των συνδέσμων φίλων ΠΑΟΚ. Επίσης, να πούμε ότι αύριο από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ θα μπορούν να προμηθεύονται. Αποκλειστικά και από μόνο οι κάτοχοι διαρκείς από το γήπεδο της Τούμπας. Mm-hmm. Και επίσης θα υπάρχει στο κιόσκι της Τούμπας όσοι πάρουν εισιτήριο θα μπορούν με 45 ευρώ να καταβάλουν και να εξασφαλίσουν τα μεταφορικά τους για την Αθήνα μέσω της ΠΑΕΠΑΟΚ. Πώς γίνεται αυτό? Θα σου πω. Θα υπάρχει ειδικό κιόσκι στο γήπεδο της Τούμπας, όπου θα εξασφαλίζει το εισιτήριο για τον τελικό μέσω της ΠΑΕ και θα μπορεί να δηλώνει τη συμμετοχή του στην εκδρομή καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο 45 ευρώ σε ανεξάρτητο πάροχο υπηρεσιών μεταφοράς, προκειμένου να μεταβεί οργανωμένα και με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στο ΆΚΑ. Άρα 45 ευρώ τα μεταφορικά συν το εισιτήριο. Ναι. Πόσο να έχει το εισιτήριο, κανένα 25 έχει? Θα σου πω. Έχουν βγει και οι τιμές. Οι τιμές κυμαίνονται από τα 10 ευρώ, 10, 15 και 25. Ωραία. Άρα το λιγότερο με 55 ή 60 ή 80 ευρώ. 70. Με 55, 60 ή 70 ευρώ κατεβαίνεις με τις εκδρομές που έχουν οργανωθεί. Και έχεις και εισιτήριο εξασφαλισμένο και το πηγαίνελα σου. Ναι, να πούμε ότι θέλει το ΆΜΚΑ και την ταυτότητά τους. Ωραία. Και το διαρκεία τους έτσι ώστε Άρα από αύριο πηγαίνετε όσοι έχετε διαρκείας να προμηθευτείτε τα εισιτήρια του τελικού και όσοι φίλετε δεν έχετε διαρκείας πηγαίνετε στο κιόσκι. Όχι, αύριο δεν είναι αποκλειστικά και μόνο για τα διαρκείας. Τις άλλες μέρες. Ναι, okay. Έτσι, πηγαίνετε στο κιόσκι έξω από την Τούμπα και με 45 ευρώ συν 10 ή 15 ή 25 που έχουν ανάλογα τα εισιτήρια, με το εισιτήριο εξασφαλίζετε και τη μετακίνησή σας. Και τη μετακίνησή σας το πηγαίνω. Γιατί το να κατέβεις μόνος είναι αρκετά επικίνδυνο. Ναι. Καλύτερα να πας ή με τους οργανωμένους ή με την ΕΠΑΕ. Σωστό αυτό, γιατί 17.000 να είναι μαζεμένοι, ποιος θα σε πειράξει. Αυτό ακριβώς. Και επίσης μην ξεχάσουμε. Παίζουμε, Μέρη. Μην ξεχάσουμε την παοκάρα μας αύριο, 7 η ώρα στο Βόλι, έτσι. Μπράβο, ρε Μέρη, μπράβο, ρε Μερούλα. Μπράβο, καλά που το είπες, το θυμίσουμε. Μπράβο, σωστή. Με τον Ολυμπιακό.
Για να γίνει το 1-1. Και μετά να πας στο. Όλοι στο βαλετάκι 7 η ώρα. Να πας στο εξωγικό, να πούμε, να σπάσεις άλλη μια φορά την έδρα. Τους κουράζεις τώρα, όπως κάνεις κάθε χρόνο. Έτσι. Πώς το χάσανε αυτό το μάτσο τα tie-break, φίλε. Δηλαδή το γυρνάς, το κάνεις 2-2. Και μεγάλη, ναι, το παρατήσανε. Δηλαδή όταν έγινε 2-6 εκεί, 2-7, βλέπω. Λέω πάρε τα ημάτρηση. Σταμάτα λίγο το ρυθμό, ξέρω εγώ, κάνε κάτι. Φτάσω στο 5-7, ξέρω εγώ. Συνοπτικές διαδικασίες κατευθείαν. Ναι, το παρατήσανε. Δηλαδή μπαμπάμε, φύγε. Δηλαδή τζάμπα ο κόπος. Τέλος πάντων. Αύριο γίνεται το 1-1 και πας μετά στο εξωγικό. Κάνεις το 1-2 και έρχεσαι εδώ και το τελειώνεις. Το σηκώνεις εδώ μέσα στο σπίτι σου. Απλά τα πράγματα, όπως γίνεται κάθε χρόνο, το τέταρτο συνεχόμενο. Μπορεί να το κάνεις όπως πέρσι. Εγώ πάντως ήρθα από την Αθήνα για ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο. Το ένα με τούμπα και το άλλο με παλατάκι. Σήμερα πήγες, έτσι, είδες τον πραγματικό πρωταθλητή μες στο χόρτο με 70 βαθμούς και ένα μάτς λιγότερο. Και αύριο, που του το κλέψανε και αύριο. Στο παλατάκι. Παλατάκι. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ καταρχήν όλο το ακροτήριο του Λίμπερο που ήταν συντονισμένο άλλο ένα βράδυ εδώ στην εκπομπή μας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Στέλιο του Παπαντονίου για το ρεπορτάζ μας κάλυψε εδώ, για τις πληροφορίες και για όσα σας ενημέρωσε άλλο ένα βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Στέλιο Παπαντονίου και την φίλη μας τη Μερούλα, αυτό το άρρωστο παουξάκι από το Περιστέρι που ήταν εδώ στην εκπομπή μας για άλλο ένα βράδυ. Για την φανέλα, για την μπλούζα από το Club Pauk Ρόδου δεν εκδηλώθηκε και μεγάλο ενδιαφέρον, οπότε θα τη βάλουμε αύριο ξανά σε κλήρωση. Τουλάχιστον έγινε μια ενημέρωση σήμερα, θα την ποστάρουμε αύριο και στην ομάδα μας που αριθμεί 11.500 μέλη στο Facebook. Ασπρόμαυρες πτήσεις, όσοι φίλοι θέλετε να γίνετε μέλη με ελληνικούς χαρακτήρες στην αναζήτηση. Και τον Βασίλη τον Καβαδία με τη σειρά του, τον Ιχολίπτη μας εδώ, να τον ευχαριστήσουμε που ήταν άψογος συνεργάτης για άλλο ένα βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν για αύριο το βράδυ στις 10 εδώ πάλι με την εκπομπή μας στους 107,4 των FM. Να είστε όλοι σας καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου. Από ασπρόμαυρες πτήσεις, Τάσο Τρέγια, Στέλιο Παντονίου και την αγαπημένη Μερούλα, Auf Wiedersehen.